Λύστε κατά την εφέση τη εγκαθάριση αναπτυξιακή ΑΕ, εταιρεία ΟΤΑ, περίφημη συναφών θεμάτων. Παρακαλώ την κυρία Πολίτου να εισηγηθεί το Δημό. Εγώ θα ήθελα πρώτα να μιλήσει ο λογιστής να πει την εικόνα του ισολογισμού, του προσωρινού ισολογισμού του 2017. Για να συνεχίσω για την πορεία της εταιρείας από εδώ και πέρα, το οποίο αναμένουμε και είναι συμβασιοποιημένο κτλ. Και να έχουμε μια συνολική και μια συνολική εικόνα για το 2017 πάνω σε αυτά που μας ζητήσατε. Λοιπόν, η εικόνα του 2017, όπως φαίνεται από το προσωρινό ισοζύγιο, προσωρινό ισολογισμό, είναι και αυτή συνεργόνα μέχρι στιγμής. Παρουσιάζει 11.000 ζημία. Παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα της εταιρείας. Ο κύριος της εταιρείας έχει αυξηθεί, θα σας πω και θα σας πει αναλυτικά μεγέθη του γνωριστή, 265.000 ευρώ. Αναμένουμε, έχουμε συμβασιοποιημένο άλλα 18.000 ευρώ με τον Δήμο και επίσης με τον οποίο είναι εκτελεσμένα 4.700 και έχουμε ακόμα συμβασιοποιημένο, αυτό αφορά μόνο τον κόδι, έχουμε συμβασιοποιημένο άλλο 4.700, τα οποία και αυτά αναμένεται να έχουν εκτελεστεί. Και έργα ιδιωτικά, έχουμε κάποια μικρά ιδιωτικά έργα, περίπου της τάξης των 4.000-4.500 ευρώ. Συνολικά δηλαδή αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει να, ακόμα τζίρους να εισπράξει γύρω στα 13-14.000 ευρώ, δηλαδή θα φτάσει γύρω στα 80.000 ευρώ τζίρους με τα σημερινά δεδομένα. Πέρα από αυτό υπάρχουν και δύο αναθέσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν έρθει στην αποκλειδωμένη, οπότε δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί, που αφορούν κάποιες ασφαλτοστρώσεις. Και τώρα, αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή των προβλέψεων σύμφωνα με τις συμβασιοποιήσεις και τα προσεκτέμιση έργα. Με αυτούς τους κλείους, όπως και στο προηγούμενο συμβούλιο έχω πει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των τζίρων και αύξηση δραστηριότητας εταιρείας, οι οφειλές που έχουν στη ισορροπία τα προηγούμενα χρόνια και που κατά τη διάρκεια όλο αυτό το έργο, είτε είναι ΙΚΑ, είτε είναι ως τους εργαζομένους οφειλές, είτε τα δάνεια των νοικοκυριών, έχουν φτάσει σε ένα σημείο το οποίο, στο οποίο η εταιρεία δεν μπορεί και σίγουρα θα κλείσει και αυτή τη χρονιά με ζημία. Με τις διαδικασίες να γίνει τελικά μέχρι το καλοκαίρι του 2020, το προηγούμενο καλοκαίρι μέχρι το Ιούνιο. Και με την ίδια στον ισολογισμό διαπιστώσαμε του 2016 ότι εκτός τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ άσχημα και αντίθετο να η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί και το Τεχνικό Συμβούλιο αποφάσισε να φέρει το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το έκανε γιατί προσπαθεί, ήταν και δική μου πρόθεση, αλλά απλά τα προβλήματα, τα δικαστήρια από τον που έχουν ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου δεν κατέστη δυνατό να φέρω την ενημέρωση που ήθελα πιο πολύ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την ευκαιρία λοιπόν της συστήματος. Πόρτα ανοίξτε, δεν έχεις τώρα θέλει να είχα ζητηθεί και από το Συμβούλιο. Είχε ζητηθεί η ενημέρωση. Δεν είναι αυτό.
Είπαμε λοιπόν ότι αυτή η ευκαιρία ίσως νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Δεν ξέρω, δεν είστε για αυτόν την κοινή του παλιά. Οι περισσότεροι από εσάς είστε παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι και γνωρίζετε από το 2011 τα προβλήματα της εταιρείας. Εγώ έπρεπε να κάτσω με τους συνεργάτες μου από το Διοικητικό Συμβούλιο να μελετήσουμε την κατάσταση της εταιρείας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε πολλοί, η εταιρεία δεν έχει προσωπικό, έχει μία διοικητική πάλι. Και δύο, δεν υπάρχει προσωπικό που να μπορεί να διαχειριστεί όλα τα θέματα της εταιρείας και όλα αυτά δέχουν πάνω σε ένα 1,5 άνθρωπο. Φτάσαμε λοιπόν, κλείνοντας τον ισολογισμό, θέλοντας να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και πριν πάμε στην Γενική Συνέλευση, συνειδητά το κάνουμε αυτό, ήταν η μοναδική ευκαιρία, η πραγματική ευκαιρία, να φέρουμε το πρόβλημα της εταιρείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί θεωρώ το Δημοτικό Συμβούλιο κυρίαρχο όργανο της διοίκησης του Δήμου και έπρεπε πρώτα να ενημερωθεί πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση για την έκθεση του ισολογισμού με τη σημεία αυτή που παρουσιάζεται, δεδομένου ότι υπάρχουν ζημιές και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Μικρές λοιπόν. Έπρεπε λοιπόν να ενημερωθείτε και νομίζω ότι είναι η μόνη φορά, την πρώτη φορά που έχουν έρθει τόσα πολλά αναλυτικά στοιχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί προκλήθηκε αυτό γιατί οι εκπρόσωποι του Δήμου ως μοναδικού μετόχου είναι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι συνάδελφοι, και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να καλέσουμε μια γενική συνέλευση που θα μπορούσε, γιατί ο νόμος αυτό απαιτεί. Αν προκαλέσει τη λύση της εταιρείας, η απόφαση, ο 290, θέλει απόφαση τη Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας. Όμως, επειδή ακριβώς οι εκπρόσωποι είναι δημοτική συμβουλή, θεωρήσαμε ότι και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει μια πολιτική απόφαση πάνω στο θέμα αυτό, θεωρήσαμε και για την ενημέρωση βασικά, ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να είναι και η ίδια εξουσιοδοτημένη προς την κατεύθυνση αυτή. Η επιχείρηση συνάδελφη δεν είναι πλέον. Με όποια στοιχεία αρνητικά σέρνει το παρελθόν, με υποχρεώσεις συσσωρευμένες, οι οποίες δεν μπορούμε τίποτα αυτή τη στιγμή, όσο και αν αυξηθούν το τζίρι, που δεν είναι δυνατόν από τον Δήμο να αυξήσει περισσότερο τους Δήμους, πέρα από τα εισοδητήρους, εκτός από αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό υπάρχουν κάποια στάσεις ασφαλτικά. Αυτά όμως, επειδή ακριβώς καθυστέρησαν διαδικασίες αναμορφώσεις κτλ. Τώρα δεν κατά την κρίση μου και κατά τη γνώση μου, σύμφωνα με τους τεχνικούς και την άποψή του, δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο χειμώνα. Οπότε η εταιρεία δεν θα έχει μέλλον. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο, κάναμε αυτή την καταθέσαμε τα αποτελέσματα κρίσης. Στο προηγούμενο συμβούλιο σας διαβάσαμε ακριβώς, είδατε την απόφασή μας. Διαβάσατε ακριβώς και αναλυτικά για κάθε κατηγορία οφειλών τους λόγους και τα προβλήματα που υπάρχουν. Σας βεβαιώνω, παρά το ότι με απόλυτη ειλικρίνεια καταθέσαμε την άποψή μας και τη φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πολύ αλληγορηθήκαμε
είτε ανώνυμα είτε επώνυμα από κάποιους, όμως με μέρος προσωπικά τους συνεργάτες του Δημοδιοδιοικητικού Συμβούλιο και το προσωπικό, οι οποίοι πραγματικά δώσαν αγώνα φέτος για να κερδίσουμε, να ανέβουμε ένα σκαλί παραπάνω, για να βγάλουμε κέρδη για την εταιρεία ή τέλος πάντων κέρδη δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε, να εξυπηρετήσουμε όλες τις οφειλές που είναι και υποχρεωτικές τις περισσότερες. Για μας αποτελεί μία από τη μία μπορώ να σας πω, δεν είναι ευχάριστο, όμως δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και γι' αυτό, γιατί μια εταιρεία ανώνυμη και τεχνική μάλιστα, δεν μπορεί να λειτουργεί με έναν διοικητικό υπάλληλο και με δύο χειριστές. Έχει μεγάλες απαιτήσεις μια τέτοια εταιρεία. Δεν μπορεί να προχωρήσει περισσότερο. Τώρα όμως πρέπει να αποφασίσετε για το εξής. Και θα πείτε το εξής. Πρέπει να αποφασίσετε για την πρότασή μας και την επανακαταθέτω για λύση και κατάρτιση της εταιρείας με τις ευελιχτικές διατάξεις του νόμου 4483 που ευνοούν τη μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο αλλά και όλων των μηχανημάτων της διοικησίας της, που αυτό σημαίνει παράλληλα και ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία μπορεί και με αυτεπιστασία να εκτελέσει ανάλογα έργα. Επίσης, συγχρόνως με αυτή τη διαδικασία, η εταιρεία μπαίνει σε καθάριση και κάθε νόμιμη οφειλή σε προμηθευτές θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί η αποδοχή της. Κάθε έλεγχος είναι απόλυτα θεμητός και αποδεκτός. Ευχαριστώ πολύ. Το 9 μήνο το φετινό. Εστάλει, τουλάχιστον αυτό εστάλει σε όλους. Εστάλει και ένα ισοζύγιο. Μισό. Μισό, τι μισό, δεν είναι όλες τις σελίδες ή είναι το πιο συγκεντρωτικό, το δεύτερο βάθμιο. Δεν έχουμε τους προμηθευτές και τις κάτω. Ναι, 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 θα τους πούμε τους προμηθευτές. Όχι, όχι, να τους ξέρουμε, να τα μελετήσουμε τώρα που θα φέρνες εδώ. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη κυρία Μαμάη. Εάν πρέπει να μάθετε, να δείτε και να σκεφτείτε πολλές ώρες σε ποιους προμηθευτές χρωστάμε για να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση εδώ σήμερα κάνουμε την decision. Όχι, είναι στην εισήγησή μου, λοιπόν. Διαβάζω. Ναι, ναι, γιατί είναι μεθοδολογικό το θέμα. Ναι. Λοιπόν. Καλύτερα, λοιπόν, διαβάζω αυτές τις σημειώσεις που έχω γράψει. Κύριε, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Άνδρου προς το Δήμο Άνδρου, προκειμένου να λυθεί η εταιρεία, δημιούργησε σοβαρές θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όπως φαίνεται και στα δημοσιευμένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου ετέθη μια σειρά ερωτημάτων. Επίσης, ζητήθηκαν και πρόσφατα οικονομικά στοιχεία. Προσωπικά λυπάμαι που η συζήτηση αυτή λαμβάνει χώρα τώρα. Είναι παράδοξο να θέλουμε να γνωρίσουμε μια εταιρεία και να πληροφορηθούμε για αυτήν με αφορμή την πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου να κλείσει. Γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία απαιτούν συνεννόηση και ειδικά συνεννόηση από πριν. Απαιτούν επικοινωνία σε βάση ειλικρίνειας, όχι απαραίτητα θεσμοθετημένη και τυπική, αλλά ουσιαστική. Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να πάρει μια απόφαση στρατηγικής σημασίας. Σήμερα πρέπει να γίνει λήψη αποφάσεως με όλους τους κανόνες του decision making. Δόμηση του προβλήματος, πλήρης κατανόησή του, ποιο είναι το κύριο θέμα. Συγκέντρωση πληροφοριών, εναλλακτικές λύσεις, αξιολόγηση κάθε εναλλακτικής και τελική λήψη απόφασης. Σήμερα πρέπει όλοι να ξεχάσουν τις προειδεάσεις τους. Να προσπαθήσουμε να δούμε αντικειμενικά το θέμα. Δεν βάζομαι ως κριτήριο παράγοντες όπως διαπροσωπικές σχέσεις, πολιτικές πρακτικές και δεν ξεφεύγουμε από το θέμα. Προτείνω να θεωρήσουμε σήμερα ότι είμαστε μια μεγάλη επιχείρηση.
το ερώτημα είναι, έχουμε θυγατρική, έχει κάποια προβλήματα, την κρατάμε ή την κλείνουμε. Σας έστειλα ένα πρόχειρο ισολογισμό 39ου, με πρόχειρα επίσης αποτελέσματα χρήσης του Ενιαμίνου. Ο ισολογισμός γράφει ότι το σύνολο των υποχρεώσεων είναι 440.000 ευρώ. Άμα θέλετε ειδικότερα νούμερα, μπορώ να σας πω ότι κάτι το πιο ευαίσθητο από όλοι, ότι οφειλές στο προσωπικό είναι 68.000 ευρώ. Σε προμηθευτές οφείλομαι 168.000 ευρώ. Συγκρίνοντας τον ισολογισμό αυτόν με το ισολογισμό πρώτο του Ενιαμίνου, δεν έχει ουσιαστικές διαφορές, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Φαίνεται και στους δύο ισολογισμούς ότι οφείλεται ένα κεφάλαιο από το μέτοχο προς την εταιρεία 29.738 ευρώ. Εζητήθη, δεν καταβλήθηκε ποτέ. Παλαιά όφειλη. Φαίνεται επίσης ότι υπάρχουν κάποιοι πιστωτές. Μπορούμε να τα αναλύσουμε. Το σημαντικότερο κονδύλιο από αυτά είναι οι αφιλές στο προσωπικό. Γράφουμε ότι οφείλουμε 24 χιλιάρικα στο ΙΚΑ, 19 χιλιάρικα σε φόρους, ρυθμισμένα, αλλά οι ρυθμίσεις χάνονται, γιατί η εταιρεία είναι πανί με πανί, 1048 στον όψιος. Όλα τα τελευταία χρόνια, αυτή ήταν η ταμιακή ρευστότητα. Δίφραγκο-δίφραγκο μετριότανε και γι' αυτό οι υποχρεώσεις συσσωρεύονταν. Στο 9 μήνο, μιλάμε πάντα σε τιμές χωρίς ΦΠΑ, πωλήσεις έργων 65.000. Θέλω να σας διευκρινίσω εδώ ότι δεν ήρθε το αναλυτικό ισοζύγιο με τα ονόματα, όχι από φόβο, αλλά επειδή συμβουλευτήκαμε και από νομικούς ότι με το νόμο του Δαφέρμου που λένε περί προσωπικών δεδομένων, αναφέροντας ονόματα, σε περίπτωση που έχω κάνει λάθος εγώ, να μην πω το Διοικητικό Συμβούλιο, να μην το παρασύρω, ότι είναι λογιστικό λάθος. Μη φάω μηνύσεις, μπορώ να σας το πω όλα τα ονόματα. Το ποσό δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ να στείλω ονόματα ότι μου οφείλουν ή τε οφείλω. Σωστά. Η αύξηση του τζίρου βασικά οφείλεται, γιατί όλα τα άλλα, τα έργα της αναπτυξιακής, συντήρηση δρόμων, καθαρισμός χανταγιών κλπ. Είναι περίπου τα ίδια όπως ήταν πέρσι. Αν βάλουμε εδώ στην τιμολόγηση ότι κάναμε μια δουλειά στο συνετή για την ίδρυυση, με υπεργολάβο βέβαια, το οποίο το τιμολόγιο ήρθε με δέκατο, και κάναμε και μια ασφαλτόστρωση, μια πλακόστρωση στην πλατεία του Αλαδινού, έργα τα οποία ανέλαβε η αναπτυξιακή παρά τη θέλησή της, γιατί δεν είναι το αντικείμενο της, όπως θα πω στη συνέχεια, η αύξηση του τζίρου προήλθε από 27.800 ευρώ, που ήταν οι πωλήσεις, αυτό που λέμε διαχείριση ογκωδών. 27.800 είναι μέχρι τώρα τα τιμολογημένα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έκανε ο πρόεδρος, οι πωλήσεις από 65 άντε να φτάσουν στα 80, άλλα 15. Και βεβαίως όχι 80 χιλιάρικα όπως ο καθένας μπορεί να γράφει. Δεν ήταν 80, 27.800. Στα έξοδα της εταιρείας βάζω την ανάλωση πρώτων υλών, όπως προκύπτει από την απογραφή και από καινούργιες αγορές, είναι οι πρώτες ύλες για ασφαλτικά που έγιναν και οι πρώτες ύλες της πλακόστρωσης του Αλαδινού, συν το κόστος της προηγούμενης περίοδου που είχε γραφτεί στον ισολογισμό 2.200, που ήταν περσινές αγορές για αυτά, αγορές του περσινού Δεκεμβρίου, και είχαν μείνει στα λεγόμενα ατιμολόγητα, όπως θα πω και στη συνέχεια.
αμοιβές προσωπικού για το 9 μήνο, μεικτές μαζί με το ΙΚΑ, 45.000. Όλο το κόστος του προσωπικού δηλαδή. Ο φόρος τους, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα λεφτά τους. Αμοιβές τρίτων 1.425, εδώ τα περισσότερα είναι οι αμοιβές των δικηγόρων. Είναι οι αμοιβές της μηχανογράφησης και κάτι λίγα για έναν συνεργάτη που κάνει τα λογιστικά. Τηλεπικοινωνίες 846. Είναι απαραίτητες οι τηλεπικοινωνίες γιατί το συνεργείο είναι απομακρυσμένο. Έχει κινητό τηλέφωνο. Επισκευές και συντηρήσεις κυρίως των μηχανημάτων 2.910. Φόροι τέλη κυκλοφορίας βασικά των μηχανημάτων είναι το μεγαλύτερο κονδύλιο 797. Καύσιμα, πετρέλαια 3.672. Όλα τα λοιπά 1.997. Τόκους από τις τράπεζες 7.900 για τα δάνεια. Και τόσο από τα έκτακτα και τα ανόργανα είναι ορισμένα πρόστιμα, τόκοι δεδικασμένοι από τη δίκη με τον προμηθευτή μας, τον Πέτρο, το μαμά, 4.325. Οι τόκοι από τότε που έγινε απαιτητό το τιμολόγιο μέχρι σήμερα. Συν οπωσδήποτε και τα δικαστικά έξοδα. Βγαίνει λοιπόν με όλα αυτά ένα προσωρινό αποτέλεσμα. Γράφουμε πάντα προσωρινό, δεν είναι κλείσιμο ισολογισμού αυτό. 11.770. Με σημείωση από κάτω, τα έσοδα είναι οριστικά. Έξοδα σίγουρα λείπουν, διότι είτε δεν έχουν ληφθεί παραστατικά, είτε προβλέπουμε να μας τιμολογηθούν αργότερα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μέχρι το τέλος του μήνα η πρόβλεψη είναι για το τζίρο 80.000 με ανάλογη αύξηση των. Δηλαδή, ας πούμε, η μισθοδοσία 45.762 δια 9 είναι 5.084 το μήνα. Επί 12 θα πάει 61.015. Συν όλα τα άλλα τα υπόλοιπα τα έξοδα. Έτσι θα πορευτεί η εταιρεία φέτος ή αν κλείσει μέχρι να τεθεί αυτή σε καθάριση. Το άμεσο συμπέρασμα είναι ότι για να μπορεί να γίνει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης χρειάζεται γενναία και σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Γεγονός που δεν φαίνεται πραγματοποιήσιμο στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, παρακάτω, συγκέντρωσα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και από ορισμένα που γράψαν οι συνδυασμοί και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις οι οποίες καλώς έγιναν. Δάνεια. Τα δάνεια λήφθησαν τη δεκαετία του 2010 και χρησιμοποιήθηκαν ως κεφάλαια κινήσεως. Του 2000. Ναι, 2002, 2005, 2006. Και χρησιμοποιήθηκαν. Ευχαριστώ, Λευτέρη. Και χρησιμοποιήθηκαν ως κεφάλαιο κινήσεως. Την εποχή εκείνη η εταιρεία είχε μεγάλους τζίρους. Ως εταιρεία ο ΤΑΘ θεωρείται σαφώς φερέγγια και επιπλέον τα δάνεια τότε χορηγούνταν εύκολα. Κάθε χορήγηση μπήκε στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας και χρησιμοποιήθηκε για πληρωμή υποχρεώσεων. Παράδειγμα, επί συνάπτω, στην πραγματικότητα είναι μέσα. Συγκεκριμένη χορήγηση, η οποία χρησιμοποιήθηκε σχεδόν ολόκληρη για πληρωμή ενός φορτίου χαλικιού που ήρθε με καράβι. Τότε οι παραγγελίες ήταν μεγάλες. Κάθε χρονιά έγραφα ένα κείμενο για το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάποιο από αυτό γράφω «Κακώς ελήφθησαν τα δάνεια». Το έγραψα το 12, το 13 είναι εδώ. Το έγραψα όμως μετά από χρόνια. Και όταν πλέον η Ελλάδα χυμάζεται από την πρωτοφανή στην ιστορία της οικονομική κρίση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να παραστήσω το μετά Χριστόν προφήτη και να καταδικάσω μια λήψη αποφάσεως η οποία ελήφθη όταν η εταιρεία έγραφε ασύλληπτους με τα σημερινά δεδομένα τζίρους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σήμερα δεν μπορούν τα δάνεια να εξυπηρετηθούν και βαρύνουν την εταιρεία με κάποιες χιλιάδες ευρώ τόκους που δεν μπορούμε να καλύψουμε. Και φυσικά για να κάνω την αυτοκριτική μου, δεν είπα τότε κακώς ελήφθησαν τα δάνεια. Ήταν άλλες εποχές. Ανάλυση υποχρεώσεων σε πελάτες και σε προμηθευτές, ανάλυση απαιτήσεων από πελάτες. Αν θεωρείτε σκόπιμο, μπορούμε να αναφέρουμε προμηθευτές και πελάτες με υπόλοιπα. Δεν εστάλει σε εσάς αυτό το στοιχείο, διότι απαγορεύεται από τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Τα υπόλοιπα
Πάντως, προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και θα ασχοληθεί με αυτά ο έλεγχος από ορκωτούς ελεκτές. Στα υπόλοιπα πελατών υπάρχουν μερικά πολύ παλαιά που σίγουρα είναι επισφαλή. Δεν ασχολήθηκε ποτέ το Διοικητικό Συμβούλιο για σβήσιμο των επισφαλών, διότι αυτό έχει μεγάλη ευθύνη να σβήσει μια απέτηση της εταιρείας. Ούτε εγώ προσωπικά πίεσα ποτέ για να ασχοληθούμε με αυτά. Το βέβαιο είναι ότι οι υποχρεώσεις, οι οποίες έρχονται από παλιά, είναι αβάσταχτες για την εταιρεία σήμερα. Οι προμηθευτές αυτοί έχουν αρχίσει να απαιτούν με δικαστικές αγωγές την εξόφλησή τους. Δικαστικές εκκρεμότητες. Μαμάης Πέτρος, Κόδρος Δημήτριος, Πέτσα Αφή, Λοντόρφος Ιωάννης. Αλλά ήρθανε, αλλά έπονται. Προκαταβολές προμηθευτών. Δεν πρόκειται για προκαταβολές βέβαια, αλλά για παλιά χρεωστικά υπόλοιπα, παλιά όμως, εκ των οποίων... Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να μας πείτε, συγγνώμη, νομίζω ότι είναι χρήσιμο, οι δικαστικές εκκρεμότητες, αυτοί είναι σωστά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Ναι. Συγγνώμη, δεν κάνουμε διάλογο. Όχι, γιατί να μην κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, οφείλουμε στον κύριο Πέτρο Μαμάη. Ωραία. Ωραία. 17.400 και 23.000 και 24.600 και 13.920. Δεν τα έχω εδώ πέρα γραμμένα αυτά, αλλά επειδή με βαραίνουν χρόνια, τα ξέρω απ' έξω. Σαν τον Μπουτζά στην ταινία. 13.920. Εσύ είσαι δικηγόρος, ξέρεις. Και υπάρχουν και άλλα. Οφείλομαι σε προμηθευτή από αυτούς, από τους κλάδους που δεν έχουν περιθώριο, οφείλομαι σε καύσιμα 35.000. Πείτε μου, κύριε Αδερμό, αυτό είναι μέσα 400.000 που έχετε πριν ότι είναι άμεσα μετά. Βέβαια. Συμπεριλαμβάνεται. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη. Συμπεριλαμβάνεται όπου έχουμε νούμερα. Ναι. Λάθη στον ισολογισμό 31/12/2016. Το καλοκαίρι φέτος, του 2017, μάθαμε ότι υπάρχει διαφορά σε δύο λογαριασμούς πελατών σχετικό με το απάνω θέμα. Μεταξύ του δικού μας υπολείπου και του υπολείπου που ισχυρίζονταν οι πελάτες. Το ένα τακτοποιήθηκε το 2017, ήταν άλλωστε τα βιβλία κλειστά. Ενώ το δεύτερο θα διερευνηθεί και από τον πελάτη και από εμάς, διότι εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Ως εκ τούτου, ο ισολογισμός εγκρίθηκε χωρίς να αλλάξει κάτι σε αυτόν. Ο προβληματισμός όμως και η αναφερόμενη επανεκτίμηση της κατάστασης είναι φυσικό να υπήρξε. Διότι η απόφαση ότι μια εταιρεία πρέπει να κλείσει και μάλιστα μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος είναι απόφαση εξαιρετικά δύσκολη και λεπτή. Εξήγησε στην εισήγησή της στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η Πρόεδρος ότι έγιναν προσπάθειες ανάληψης νέων δραστηριοτήτων, π.χ. ανακύκλωση, υπεργολαβίες για τον επαρχιακό δρόμο κλπ. Μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονταν προσπάθειες, αλλά αυτές δεν τελεσφόρησαν. Οπότε, με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η εισήγηση για λύση της εταιρείας. Ένα άλλο θέμα που επιτέθηκε ήταν ότι δεν εντάχθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΙΠΕΣ. Και αν είναι η αναπτυξιακή φορέας γενικής κυβέρνησης. Το νόμο θα τον απαντήσει δικηγόρος. Δεν είμαι ειδικός εδώ. Βεβαίως τα παραπάνω θέματα έχουν ερευνηθεί. Αλλά γενικά εγώ αναφέρω ότι φυσικά οι αναπτυξιακές εταιρείες στον ΟΤΑ δεν πρέπει να είναι φορείς γενικής κυβέρνησης και δεν είναι λόγω της φύσης τους. Πρέπει να επιστρέψουμε στα σκεπτικά και στα ισχύοντα της δεκαετίας του 80. Εφευρέθηκε τότε μια δυνατότητα των ΟΤΑ να ιδρύουν ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες λειτουργώντας κρατικοπαρεμβατιστικά να μπαίνουν σε δραστηριότητες οποίες να υποβοηθούν την οικονομική ανάπτυξη. Για να διευκολυνθεί λοιπόν η αποφασιστική παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της ανάπτυξης, θεωρήθηκε σωστά κατά τη γνώμη μου ότι αυτές πρέπει να λειτουργούν σε καθεστώς ιδιωτικής οικονομίας, μακριά από το δημόσιο λογιστικό και τις διαδικασίες του, με ελευθερία στην οικονομική δραστηριότητά τους. Εφευρέθηκαν αυτές προκειμένου να μπορούν να είναι φορείς υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενισχύσεων και επιχορηγήσεων. Παράδειγμα, αναφέρω την αναπτυξιακή Νάξου, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση προγράμματος για ψαράδες. Μου είχε κάνει εντύπωση πόσο καλά έκαναν τη δουλειά τους. Εγώ, ως λογιστής μιας εταιρείας στην Αθήνα που πουλάγε μηχανές για καΐκια. Αλλά και η δική μας αναπτυξιακή διαχειρίστηκε το πρόγραμμα για τα λιοτρίβια τα παραδοσιακά. Διαχειρίστηκε πρόγραμμα φιλοξενίας ομογενών, όπου ήρθαν Ελληνογενείς, Ιταλοί και Κύπριοι επανειλημμένους. Οι Κύπριοι είναι μια σοβαρή κατηγορία πελατών σήμερα από τις άνδρες, βέβαια.
Η αναπτυξιακή επίσης καθιέρωσε το παγκοσμίο φήμη σήμερα παραδοσιακά μονοπάτια μας και τα συντηρούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Η αναπτυξιακή έφτιαξε ολόκληρη μελέτη για ένα σύγχρονο σφαγείο και ξεκίνησε επίσης και άλλες δραστηριότητες οι οποίες μάλλον δεν τελεσφόρησαν. Σήμερα όμως ο νόμος δίνει κίνητρα να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις με ανάληψη των υποχρεώσεών τους από το ΣΟΤΑ και απορρόφηση των εργαζομένων σε αυτές. Ίσως η πορεία τους δεν κρίθηκε ικανοποιητική και θεωρήθηκε επίσης ότι δεν εξασφαλίζουν διαφάνεια και αποδοτικότητα. Και βασικά τίνω να συμφωνήσω. Αντίθετα σήμερα έχουν επιπλέον θεσμοθετηθεί σοβαρά αντικίνητρα στη λειτουργία τους. Περιορισμοί στο ύψος των αναθέσεων, πιθανή υποχρέωση υποβολή στατιστικών στοιχείων, πιθανή υποχρέωση χρήσης δημόσιου λογιστικού, οπότε με αυτά θα έρθει σημαντική αύξηση του διοικητικού κόστους και θα είναι η λειτουργία τους εντελώς ασύμφωνη. Μια προμήθεια π.χ. υλικών θα απαιτεί ΠΑΗ, διάβγεια, ανάρτηση στο κυβδής, ΑΑΗ, διάβγεια, πρόσκληση ενδιαφέροντος, προσφορές, ανάθεση, διάβγεια, σύμβαση, ανάρτηση εντάγματος, πιστοποίηση καλής εκτέλεσης κλπ. Θα αναγκαστεί λοιπόν κάθε αναπτυξιακή, αντί να κινείται γρήγορα και ευέλικτα, να κάνει χαρτοκοπτική όλη τη μέρα. Προσωπικά δεν θα μπορεί η αναπτυξιακή άνδρου να λειτουργήσει, αυτή είναι η γνώμη μου. Σήμερα πολλές αναπτυξιακές παρατηρούμε ότι κλείνουν. Η οικονομική διαχείριση 2011-2017. Υπόθηκε ότι η εταιρεία έχει λάβει από το Δήμο Άνδρου στο παραπάνω χρονικό διάστημα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Το εντυπωσιακό ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά την εξόφληση των τιμολογίων που εξέδωσε η εταιρεία προς τον Δήμο, τα οποία όμως ανέρχονται σε 719.400 περίπου ευρώ σε καθαρή αξία, πλέον τον ΦΠΑ των παραπάνω τιμολογίων, πλέον 150.000 που δόθηκαν το 2011 για εξόφληση των υπολείπων του 2010. Μην παραλείπουμε το γεγονός ότι το παραπάνω διάστημα είναι 7 χρόνια. Απλοϊκά θα μπορούσαμε να πούμε ότι δόθηκαν κατά μέσον όρο 1 εκατομμύριο, μείον 150.000 προηγούμενα υπόλοιπα, μείον 135.000 περίπου ΦΠΑ, υπόλοιπο περίπου 719.000. Δια 7 έτη περίπου 102.000 ανά έτος. Αλλά και για, με την παραπάνω ανάλυση να πάμε, η πραγματικότητα είναι ακόμη χειρότερη. Γιατί 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 χρόνια. Υπόθηκε. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες διοικήσεις. Θητείες. 11 με τέλος του 14 και. Όχι τέλος του 14. Τέλος του Αυγούστου. Γιατί ο 15 ξεκίνησε. Κάνετε λάθος. Ο κύριος Αντώνης ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 14. Πρώτο 15. Μη λέω πόσα χρήματα εδόθησαν μέχρι το 14 και από το 15 μέχρι το 17. Ναι, το έχω στην πίσω σελίδα. Θα τα πω. 740.000 το πρώτο διάστημα και 200 τόσο το δεύτερο. Να τα κάνω εγώ. Εντάξει, συγγνώμη. Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουμε εικόνα να το δείτε. Ειλικρινά. Τι δεν έχετε, εικόνα δεν έχετε. Συγγνώμη που έχω κάποιε φορέ. Όχι, συγγνώμη. Δηλαδή, προφανώ το κάνετε για να δείξετε ότι είναι λίγα τα χρήματα ανά κάθε χρονιά. Το κάνετε προφανέστατα. Είναι λιγότερα. Δύο τρει είναι λιγότερα. Σαφώ. Φυσικά. Και ούτε το κεφάλι. Θέλω να σα διευκρινίσω. Ειλικρινά μιλάω, εγώ δεν κάνω ούτε τον επιστήμονα, ούτε τον ακολουθώ μια μεθοδολογία προκειμένου να εξυπηρετήσω. Και κυρίως θέλω να ακολουθήσω μια ήπια γραμμή. Μιλάω ό,τι μου λένε τα νούμερα και ό,τι συμπεράσματα βγάζω. Θέλετε να πείτε ότι για 7 χρόνια είναι λίγα χρήματα, αλλά χρόνια κατά μέσο Δυστυχώς όμως και για την παραπάνω ανάλυση, η πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη. Επισυνάπτω ένα πίνακα. Ο πίνακας λέει ότι σε καθαρές αξίες από το Δήμο της Άνδρου, διότι το ΦΠΑ πάει στο κουβά, σε καθαρές αξίες, η αναπτυξιακή έκοψε προς το Δήμο Άνδρου το 2011 91.000.
το 12 157.000, το 13 163.000, το 14 149.000, το 15 52.400, το 16 48.800 και το 17 58.400. 58 τόσο, 58.5. Ο Δήμος Άνδρος σε καθαρές αξίες τιμολογήθηκε από την αναπτυξιακή με τα παραπάνω ποσά και μόνο. Το 2011, όπως είπα, έλαβε επίσης αναπτυξιακή από το Δήμο απαιτούμενα από προηγούμενα χρόνια, κυρίως το 2010, 150.000 ευρώ. Δηλαδή, συμφωνώ με το νούμερο, το 1 εκατομμύριο που υπόθηκε, συμφωνώ σαφώς, τα κοίταξα, τα τσεκάρισα μία φορά, αλλά αναλύονται έτσι. Οι επιπλέον εκταμιεύσεις ήταν ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι ένας άλλος λόγος για να υποστηρίξουμε ότι η εταιρεία πρέπει να κλείσει. Δυστυχώς, το δημόσιο λογιστικό, όταν λέει ότι δίνω 10.000, εννοεί με το ΦΠΑ μαζί. Σήμερα, με ΦΠΑ 24%, το 1 τέταρτο περίπου από τις εκταμιεύσεις του Δήμου αλλά και του κάθε πελάτη, όπως εισπράτεται, ομοίως πληρώνεται στο κράτος. Όμως, ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Τα ποσά των τιμολογίων που εκδίδει η αναπτυξιακή δεν είναι καθαρό κέρδος. Δεν είναι δηλαδή κάτι σαν επιχορήγηση. Τα έργα έχουν κόστος, μικρό ή μεγάλο ανάλογα. Η αναπτυξιακή σε δύο κατηγορίες ειδικεύεται. Στις ασφαλτοστρώσεις και στα χωματουργικά. Το κόστος σε αυτά είναι οι αμοιβές των... στα ασφαλτοστρώσεις και χωματουργικά είναι οι αμοιβές των δύο τεχνικών, η λειτουργία των μηχανημάτων, είτε κάψη με επισκευές, έργη κυκλοφορίας κλπ. Στην κατηγορία των έργων αυτών υπάρχει ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους. Η άλλη κατηγορία των έργων που έχει εκτελέσει η εταιρεία, π.χ. τσιμεντοστρώσεις, υδραυλικά κλπ., εκτελούνται από υπεργολάβους. Αν προσθεθεί μάλιστα στο κόστος, εκτός από τις αμοιβές των υπεργολάβων και των πρώτων υλών, το υπόλοιπο κόστος που είναι οίκα οικοδομοτεχνικών και εισφορές της ΜΕΔΕ κλπ., τότε το περιθώριο κέρδος για την εταιρεία είναι ελάχιστο. Έχουν υπάρξει έργα από τα οποία η εταιρεία έβγαλε ζημία. Η εκταμείευση λοιπόν δεν σημαίνει καθαρό χρήμα. Ποτέ στην εταιρεία δεν υπήρχε, ποτέ όμως, από το 3 πούμε εγώ, δεν υπήρχε επαρκής ρευστότητα με συνέπεια να συσσωρεύονται οι οφειλές. Θα γίνει λεπτομερής και ξονυχιστικός έλεγχος και θα αποδειχθεί η κατάσταση αυτή. Επαναλαμβάνω ότι ζητώ έλεγχο από δύο ελεκτές, από τους οποίους τον ένα τον ορίσει η αντιπολίτευση. Άλλωστε, ευτυχώς που υπάρχει έκθεση του Ορκωτού του 2011, σκεφτείτε να μην υπήρχε. Τουλάχιστον υπάρχει ένα σημείο για να ξεκινήσουμε. Μην παραξενεύει το γεγονός ότι βρέθηκε μια εταιρεία με βιβλία επαληθεύσιμα η οποία στάθηκε αξιοπρεπώς στον αυστηρό έλεγχο που προκλήθηκε τότε. Σας διαβεβαιώνω ότι η κατάσταση είναι ελέγξιμη και καθαρή και στα επόμενα χρόνια. Η πραγματικότητα είναι η αντίθεση από αυτά που λέγονται. Μετρούσαμε τα λεφτά δίφραγκο-δίφραγκο για να πληρωθούν υποχρεώσεις δουλεύοντας βράδια. Πάντα τρέχαμε για να πληρώνουμε την εφορία και το ΙΚΑ, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τα δάνεια. Πουθενά αλλού δεν πήγαν τα χρήματα. Είναι κρίμα γιατί έπρεπε να έχει γίνει ήδη έλεγχος, διότι αρκεί να σας πω ότι ανέκαθεν με έχει ταλαιπωρήσει η κατάσταση αυτή και εμένα και τη Φιλιό. Ρυθμίσεις σε εφορία και ΙΚΑ. Γιατί είπα Φιλιό. Πόνο στο δόντι. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1996, από την ίδρυση της εταιρείας, το άτομο αυτό στηρίζει την εταιρεία. Το καταλάβαμε και εμεί, γιατί δεν ήταν ρυθμίσεις σε εφορία και ΙΚΑ που πάντα χάνει. Αναφέρθηκε μετά, έχω μια ενότητα με έξοδα της εταιρείας. Το γράφω έξοδα. Όχι, γίνανε το στο προηγούμενο. Είναι στα πρακτικά. Αυτά υποθήκανε, δεν υποθήκανε. Μπήκε μια βροχή ερωτημάτων. Κοντεύω όμως. Βιάζονται. Δεν βιάζονται, λέει. Εμείς δεν βιάζομαστε. Λοιπόν, η λοιπόν, επόμενη παράγραφο δεν θα τη διαβάσω, ίσως την αφήσω για αργότερα, γιατί υποθήκανε και άλλα πράγματα τα οποία πιθανόν και είναι από αυτά που δεν κάνει να λέγονται. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, όχι, να λέγονται όλα, κύριε Ανήτη. Για αυτά λυθήκαμε. Τι να μην λέγονται τώρα.
αφήνεις υπονοούμενα εδώ πέρα. Υπόθηκε υπενιγμός ότι υπάρχουν στα βιβλία πλαστά και εικονικά στοιχεία. Δηλαδή ήδη έχει προκληθεί ένας έλεγχος. Είναι γραμμένο σε πρακτικά, αναρτήθηκε στο διάβγε. Το σκεπτικό όμως ήταν, ένα από τα σκεπτικά. Ότι πώς σε μια εταιρεία που κάνει χωματουργικά έχει υπεργολάβους χωματουργικούς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία πράγματι αναλάμβανε κάποτε. Αυτά γίνανε μέχρι το 2010. Μετά έμαθα ότι απαγορεύεται κιόλας να έχουμε υπεργολάβο χωματουργό. Ότι πράγματι αναλάμβανε τόσα πολλά έργα και πράγματι υπήρχαν υπεργολαβίες χωματουργικών. Αλλά δεν μπορεί και να ελεγχθεί αυτό. Έστω εγώ, ακούμε, το λέω εγώ. Λέω σου λέω εγώ. Αυτό τιμολόγιο δεν είναι καλό. Πώς μπορώ εγώ να επαληθεύσω ότι δούλεψε μπολντόζα το 2008, σήμερα. Καλό είναι, αυτό είναι μια κουβέντα που υπόθηκε παραπάνω. Άσε με να το τελειώσω και να... Και μετά να μας το δώσει για να μην το κύκλο για να το κάνουμε φανταστικά, να μην προσπαθεί να τα παντοκονίσει. Εντάξει, θα έρθει. Όπως είναι, στο μέλλον. Αν η εταιρεία είναι βιώσιμη σύμφωνα με την έκθεση των εργοτών του 2011. Η παραπάνω έκθεση του εργοτού κ. Κουτρουμάνη είναι διαθέσιμη και περιγράφει μια επιχείρηση η οποία... Είναι για το 11. Η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να υπάρχει και να αναπτύσσεται. Δυστυχώς στη συνέχεια μιλάμε για μια διαφορετική Ελλάδα από την Ελλάδα της αυθονίας των προηγούμενων ετών. Υπήρξε μετά στη συνέχεια πλαφόν αναθέσεων από το Δήμο στις 150.000. Υπήρξε μείωση των πόρων των Δήμων και συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας. Μιλάμε δηλαδή ότι η εταιρεία λειτουργούσε σε δύο τελείως διαφορετικές οικονομικοπολιτικές συνθήκες στις δύο δεκαετίες, αυτήν του 2000 και αυτήν του 2010. Μάλιστα στον επίλογο, ο Ορκωτός, το οποίο δεν το θυμόμουν αλλά προχθές το διάβασα, ο Ορκωτός επισημαίνει τη χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης ως παράγοντα που θα επηρεάσει την εταιρεία. Δεν προδίκασε δηλαδή ο ελεκτής ότι η εταιρεία θα πάει καλά στο μέλλον. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να φανταστώ το 2010 ότι η αναπτυξιακή από το 2011 θα έχανε το βασικό της αντικείμενο. Γιατί από το 2011 η αναπτυξιακή έχασε το βασικό της αντικείμενο. Τη συντήρηση δηλαδή των επαρχιακών οδών της Άνδρου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ενώ η εταιρεία διαγράμμισε τους δρόμους αρκετών νησιών, ότι δεν θα έκανε διαγραμμίσεις ξανά ούτε και στην Άνδρο. Εδώ θα επανέλθω παρακάτω. Ύψος μισθοδοσίας. Ύψος μισθοδοσίας δηλώνω δύο πράγματα. Ότι δεν τίθεται θέμα μείωσης ωραρίου, διότι υπάλληλοι της εταιρείας εργάζονται κανονικό ωράριο. Οι σημαντικοί άνθρωποι της αναπτυξιακής, εκτός από τη δουλειά τους, είναι και εργοδηγοί. Είναι εργαζόμενοι που βγάζουν αποφάσεις όταν δουλεύουν και έχουν ευθύνες. Η δουλειά τους είναι σημαντική. Αμείβονται με βάση το μισθολόγιο του δημοσίου. Αμείβονται με μισθό που βγήκε όπως βγαίνει των υπαλλήλων του υπόλοιπου Δήμου. Και κατά τη γνώμη μου, οι αμοιβές τους είναι κατώτερες του έργου που προσφέρουν. Γιατί έχουν ακουστεί ακόμα φήμες ότι δεν δουλεύουν. Αλλά οι φήμες αυτές εντάσσονται απλώς στο τοπικό έθιμο. Τα ατιμολόγητα. Τελευταίο κεφάλαιο. Το σημείο που κάνει εντύπωση στα οικονομικά της εταιρείας και είναι η αληθινή αιτία της κακής της κατάστασης είναι σαφώς ότι δεν τιμολογούνται όλα τα έργα που φτιάχνει. Όχι μόνο τα δικά της, ασφαλτικά χωματουργικά, αλλά ακόμα και έργα που γίνονται με υπεργολαβίες. Ας αναφέρω με παραδείγματα. Πολλά τα διάβασα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν εγγράφησαν στα πρακτικά. Τα γράφω για την ιστορία. Το παλιότερο, τα ξαναλέω για την ιστορία. Το παλιότερο είναι η νησίδα στο Μανιτάρι. Δρόμος επαρχιακός, υπαρκτός, δεν τιμολογήθηκε ποτέ. Μάλιστα το ερώτημα είναι, το κομμάτι εκεί είναι παράνομο. Αν σκοτωθεί κάποιος, έτσι μου είπε κάποιος, είναι παράνομο ακόμα αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν ξέρω. Σας ανέφερα ότι από 97 ως 2014 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Γιάννης Κούλουθρος αναρωτήθηκε
σε ένα διοικητικό συμβούλιο, γιατί δεν ολοκληρώνεται το σχέδιο και οι τομές προκειμένου να υποβληθεί το έργο για παράδοση, πιστοποίηση και τιμολόγηση. Παραπέμπομαι στην έκθεση των εργοτών του 2011. Αν μπορείτε για ποιες χρονιές μιλάμε, δηλαδή από πότε λοιπόν δεν έχουμε τιμολογηθεί. Τώρα μιλάω για παλαιά, αυτό είναι το παλαιότερο. Δηλαδή μετά το 10 δεν έχουμε άλλο χρόνια. Παιδιά, αφού είμαι στο 4, πρέπει να κάθε δεν πάμε να πάμε στο 10 σιγά σιγά. Παραπέμπω, μιλάμε για το τιμολόγιο που φάγαμε την καταδίκη. Ναι, ήταν πριν το 12, από καθαρισμό ρεμάτων. Αυτό έχει γίνει διαχειριστικός όλο. Όχι, δεν έχει να κάνει, παιδιά. Μας βαρύνουνε ακόμα. Τα γράφει ο Ορκωτός. Αλλά δεν έχουν λυθεί. Τα γράφει ο Ορκωτός. Αλλά ακόμα τα έχουμε. Δεν έχουν λυθεί. Όχι, την εισίδα. 14.000. Παλιά το δρόμο του Μανιταριού πήγαινε. Δεν πήγαινε όπως πάει τώρα. Πήγαινε έτσι και έτσι. Η παράκαμψη, το έργο. Λοιπόν, τα φωτιστικά του λιμανιού Γαβρίου, ανάθεση από το Δήμο Ιδρούσας, δεν έχουν τιμολογηθεί, αλλά ο προμηθευτής έχει πληρωθεί από την εταιρεία. 25.650. Εδώ ανέφερα ότι ως γορεμένος ο Νίκος ο Θεολόγου λέει, ρε παιδιά, γιατί δεν τα τιμολογούμε αφού είναι έτοιμα και τα ασφαλτικά του λιμανιού Γαβρίου και τα φωτιστικά, αλλά δεν τιμολογηθήκανε. Για ποια χρόνια μιλάμε? Τα φωτιστικά του λιμανιού Γαβρίου είναι 7-8. Τότε. Τώρα σαπίσανε. Επίσης παλιά, ναι. Δεν μας φταίει ο πιθανό, να τα ξέρουμε. Όχι, είπε ο είπε γιατί δεν τιμολογείται. Έτσι. Επίσης, παλιά ανάθεση από λιμενικό ταμείο για το λιμάνι του Γαβρίου δεν έχει τιμολογηθεί. Το γιατί πάλι δεν το ξέρω. Βοηθητικό γήπεδο χώρας ατιμολόγητο. Ασφαλτοστρώσεις λιμανιού Μπατσίου με ανάθεση από το 2008 γινωμένο έργο ατιμολόγητο. Είσοδος πόλεως Πευκάκια, όπως ξέρετε, αυτό το μάθα και εγώ προχθές. Νόμιζα ότι θα ήταν. Μάλλον δεν θα τίθεται θέμα πια. Γιατί δεν υπάρχουν στα βιβλία αυτά. Και 4 υδατών δεξαμενές. Ο προμηθευτής ζητάει με τιμολόγια του Οκτωβρίου 2017 100 χιλιάρικα. Ποσό το οποίο θα επαυξήσει τις υποχρεώσεις. Φυσικά το ποσό είναι αυτό. Αυτό που αναφέρεται το 100 χιλιάρικα, κύριε Ανησύπατε. Σε τιμολόγια κλεισίματος λογαριασμού 4 υδατοδεξαμενών σε πιτροφό, στενιές, βραχνού και θυρώη. Όχι, 4 τιμολόγια έφερε. Εντάξει, 4 έφερε. 4 υδατοδεξαμενές δηλαδή. Ναι, 4. Και αυτά πριν το 10. Πριν το 10. Με ποια χρόνια συνεχίζει το 10. 6 με 10. Και τα τιμολόγια τα προσκόμισε τώρα. Και τα προσκόμισε τώρα. Το τιμολόγιο του δημοσίου έργου προσκομίζεται όταν γίνει πιστοποίηση. Τότε κόβεται. Λέει ο νόμος. Δηλαδή 10 χρόνια μετά. Τα ιδιωτικά. Κακώς έμεινε 10 χρόνια. Ναι, γιατί εδώ μιλάμε το 6 με το 17. Έτσι, εδώ δηλαδή να. Έσοδα που δεν εισπράξαμε. Δεν εισπράξαμε, δεν τα πληρώσαμε. Κατά τα άλλα, κάνουμε δάνεια. Είμαστε μπράτες. Αν τα είχαμε τιμολογήσει αυτά θα ζούσε για τους εμείς. Στην ΕΚ. Ναι. Στην. Φυσικά. Στην έκθεση του Ορκωτού, τα έργα διαχωρίζονται σε αυτά για τα οποία βρέθηκε σύμβαση και σε εκείνα που δεν βρέθηκε. Τιμολόγια του 2010. Τιμολόγια. Συγγνώμη, η ευθύνη τη μη τιμολόγηση. Αυτό είναι το νέο. Ναι, μισό λεπτό τώρα. Επειδή μιλάμε για κάποια ποσά που ξεφύγαμε. Ποιο είχε την ευθύνη τη τιμολόγηση? Για να ξέρουμε τώρα γιατί λέμε. Δεν τιμολογήθηκε του 5, του 4, του 8, του 9. Δεν ξέρω. Η διοίκηση. Η διοίκηση τη εταιρεία. Η τότε διοίκηση τη εταιρεία. Ποιο θα είχε. Απλά. Ναι, για να ξέρω. Αν εσεί δεν τιμολογήσετε στον ΕΟΠΗ ένα μήνα, ποιο έχει την ευθύνη? Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων σε περιοχές, σύμφωνα με τα τιμολόγια. Λιβάδια, πιτροφός, κόρθη, στενιές, βουρκωτή, άρνια, τένια, προβάτο κλπ.
Άνω και κάτω προβάτου μάλιστα. Άλλα άνω, άλλα κάτω. Ο προμηθευτής έχει κόψει τιμολόγια 24.500 ευρώ. Παραμένει απλήρωτος, αλλά τα έργα αυτά δεν τιμολογήθηκαν ποτέ στο διάδοχο καλλικρατικό Δήμο Άνδρου. Δεύτερος προμηθευτής έχει κόψει τιμολόγια περίπου 14.000 ευρώ για τσιμεντοστρώσεις στο Κόρθι. Αυτό για να τα πούμε όλα τώρα είναι του 2012. Ναι, πάμε στα πρόσφατα τώρα. Η επισειρά ετών εργασίας της εταιρείας στη Σταυροπέδα, εργασίες στο χώρο στη Σταυροπέδα λέμε τώρα. Στο Χαλά, δηλαδή. Δεν έχουν τιμολογηθεί ποτέ. Τι είναι το κόστος? Έχω υπολογίσει λοιπόν το κόστος αναλογικά, με ροκάματα προς κόστος, περίπου 110.000 ευρώ. Δηλαδή, δούλευε το προσωπικό μας και στις συνθήκες αρχηγιεινές. Έργο του Δήμου. Τι έργο του Δήμου? Για τον καλλικρατικό Δήμο. Ποιες χρονιές? 11, 12, 13, 14 και δεν ξέρω εδώ είναι η... Να μας πει. Εδώ είναι ο Κανάκης, ρωτήσε τον πότε δουλέψανε. Δεν είναι μόνος. Όχι, όχι, δεν. Μετά το 12. Επίσης, χωρίς ανάθεση όμως, δεν τιμολογήθηκαν στη διάδοχο της Νομαρχίας Κυκλάδων, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι εργασίες επί του επαρχιακού και επί των ρεμάτων που έγιναν το 2010 ή έστω μέρος αυτών. Μέχρι και το 2010, η Νομαρχία κάλυπτε τις εργασίες αυτές κάθε χρονιά. Χωρίς άλλες λεπτομέρειες, η πρακτική του κάνουμε ένα επίγον έργο χωρίς ανάθεση και εν συνεχεία δεν τιμολογείται, είτε διότι δεν έχει λεφτά ο κωδικός, είτε ποιος ξέρει γιατί, είναι δυστυχώς συνηθισμένη. Να ρωτήσω κάτι. Να έχουμε και μια εικόνα. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω. Είναι κρίσιμη. Γιατί είμαι, για μέσα. Νομίζω την ίδια. Τι σύνολο βγάζει από το πρόβλημα. Τώρα πάμε σε παραδέχομαι. Ναι. Τι σύνολο βγάζει. Το σύνολο που προσθέτει και για λογαριασμό και αναλογικό. Το γράφω μια παράγραφο παρακάτω. Και είμαι και στην τελευταία σελίδα. Μπράβο. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Ορκωτός το 2011 χαρακτήρισε την απέτηση τιμολόγησης των χωρίς ανάθεση έργων επισφαλή και φυσικά επαληθεύτηκε. Απλώς άλλαξε η πρακτική των κρατικών φορέων από 2011 και μετά. Το ποσό των 420.000 ευρώ, να η απάντηση, περίπου στον ισολογισμό, προέρχεται από πραγματικά στοιχεία και όχι από προβλέψεις. Σε αυτό απεικονίζεται συντηρητικά το συσσωρευμένο κόστος επιμεριζόμενο. Το κόστος είναι αναλογικό. Αυτά τα έσοδα που δεν έχουν τιμολογηθεί είναι 420.000. Το κόστος μας, όχι σε τιμή. Όχι σε τιμή πωλήσεως. Είναι παραπάνω το 10. Μέχρι το 10 ενώντας. Και να ρωτήσω κάτι, κύριε Αντώνη. Αυτό αφορά έργα για λογαριασμό των πρώην καποδιστριακών δήμων και του καλλικρατικού τώρα. Και του καλλικρατικού. Κυρίως ναι, των δήμων, ναι. Υπάρχουν και άλλα εκτός των δήμων. Κυρίως η περιφέρεια τότε δεν κάλυψε τα έργα του 2011. Όταν άλλαξε η κατάσταση, αρνήθηκε να τα καλύψει. Άρα λοιπόν έχουμε ατιμολόγητα τα έσοδα που θα έχουμε να έχει πάρει η εταιρεία 420.000 μήνυμο, έτσι, και υποχρεώσεις 440.000, μάλιστα. Αλλά δεν είναι τόσο ο μήνυος. Πάμε παρακάτω. Το κόστος είναι αναλογικό. Αν τα πάρεις από την περιφέρεια, γιατί έχω προσωπική πείρα. Η περιφέρεια δεν το καταλαβαίνω πώς θα είναι. Εγώ πιστεύω δηλαδή τώρα χονδρικά γιατί δεν έχω. Τα 100.000 από το 420. Είναι έργα της περιφέρειας. Ναι. Παλαιά. Παλαιά. Εκ των υστέρων η περιφέρεια ανέθεσε το 2012 μάλλον το γυμνάσιο Γαβρίου και το 2015 τιμολογήσαμε, όχι στην περιφέρεια, στο Δήμο, αλλά με χορήγηση της περιφέρειας, 27.500 καθαρισμούς ρεμάτων. Ναι, έδωσε στο Δήμο άνθρωπο 40.000, ναι. Είχε γίνει και θέμα... Το γνωστό, το προχθεσινό. 27.500 τιμολόγησε αναπτυξιακή.
Σε αυτό, λοιπόν, σε αυτό το ποσό, τελειώνω έτσι ένα λεπτό έχω, απεικονίζεται συντηρητικά το συσσωρευμένο κόστος επιμεριζόμενο. Το κόστος είναι αναλογικά οι αμοιβές των τεχνικών, τα έξοδα των μηχανημάτων, οι πρώτες ύλες, τα καύσιμα και οι αμοιβές των υπεργολάβων ανάλογα με το κάθε έργο. Από την περιφέρεια θεωρώ ότι είναι δύσκολο να ζητηθούν οι αμοιβές μας. Η μέχρι τώρα επαφή μου με στελέχη της Δομαρχίας και της Περιφέρειας με πείθη γι' αυτό. Το τελευταίο που άκουσα από τη Σύρο, από κάποιον, ήταν σιγά μη στηρίξουμε ή μην απορροφήσουμε την αναπτυξιακή σας για να συντηρούμε τους παράνομους δρόμους του Μαλταμπέ. Το μόνο που απάντησα τότε είναι ας είναι καλά που τους έφτιαξε, διότι εμείς από αυτούς πηγαίνουμε στα χωράφια μας και οι τουρίστες στις παραλίες. Άρα... Αυτή είναι πολιτική θέση. Αυτό, πολιτική. Ναι, άλλο η παρουσίαση και άλλο η πολιτική θέση. Και εκείνος πολιτικά μου μίλησε, πολιτικά μου μίλησε. Το καταλάβαμε. Άρα, αν υποθέσουμε ότι κρατάμε την αναπτυξιακή, επίλογο κάνω τώρα, επίλογο κάνω. Έλα, Ελευθερή, έλα, πρόεδρος, παρακαλώ, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα αν υποθέσουμε ότι κρατάμε την αναπτυξιακή, πρέπει ο Δήμος Άνδρου να τιμολογηθεί από την αναπτυξιακή και να δώσει άμεσα, με έναν τρόπο υπολογισμού, δικό μου, 270 χιλιάρικα πλέον ΦΠΑ, 64.800, για να έρθει η εταιρεία στα ίσια της. Εν συνεχεία θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα management τέλειο. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι ο Δήμος, μπορεί να το κάνει αυτό? Αν ναι, γιατί όχι? Αν ναι, το δεύτερο ερώτημα είναι, οι περιορισμοί από τους σημερινούς νόμους επιτρέπουν να λειτουργήσει η εταιρεία? Μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί, παράδειγμα, η γραφειοκρατία που απαιτείται και οι περιορισμοί στις αναθέσεις? Επίσης, η εταιρεία χρειάζεται επενδύσεις. Θα μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις που χρειάζονται σε εξοπλισμό, σε πιστοποιήσεις, σε προσωπικό ενδεχομένως? Τι χρειάζεται δηλαδή μια σύγχρονη τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων και μάλιστα διαφόρων κλάδων? Όλα τα παραπάνω βεβαίως θα θεωρώ πολύ δύσκολα να επιτευχθούν. Όχι αδύνατα, αλλά πάντως δύσκολα. Αν επιτρέπεται ο ίδιος ο Δήμος να συντηρεί τους δρόμους, είτε ασφάλτους είτε χωματόδρομους, είτε διανοίξεις, τότε, αλλά πάλι με management σωστό, ενδεχομένως με την ένταξη του δυναμικού της εταιρείας στο Δήμο, να βγαίνει καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς το 1 τέταρτο να πετυχαίνεται στο ΦΠΑ. Τέλος, τελειώνω. Αν κλείσει η αναπτυξιακή, πρέπει οι επαγγελματίες των χωματουργικών να προσέξουν και να μην αισθανθούν μετά παντοδύναμο ολιγοπόλιο. Θα πρέπει να καλύψουν το κενό που θα αφήσει η αναπτυξιακή για να μην αφήσουν περιθώριο σε τεχνικές εταιρείες εκτός Άνδρου να έρθουν και να αλώσουν την αγορά, προσθέτω, όπως γίνεται σε άλλους κλάδους. Θέλω τρεις ερωτήσεις να κάνω. Η πρώτη είναι, μέχρι πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να διεκδικήσουμε οφειλές? Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι, είχαμε πάρει μία απόφαση στις 20 Δεκάτου του 2014 για διαχειριστικό έλεγχο 25. Τόσο των πρώην Δήμων όσο και της αναπτυξιακής. Γιατί δεν έγινε? Και τρίτον, ομόφωνη απόφαση. Και τρίτον, ενώ μας δόθηκε το δικαίωμα 12 Ιουλίου του 2016, ήρθε αυτό το έγγραφο στο Δήμο για να ενταχθούμε στα ΠΟΕ και να πάμε από το ΙΠΕΣ όλα τα ΠΟΕ που ήρθαν μέχρι 34-16. Γιατί δεν κάναμε αίτηση? Όσες απαιτήσεις αναπτυξιακής είναι εναντίον δημοσίου, παραγράφονται στα 5 έτη από τη γέννηση της αξίωσης. Άρα έχει παραγραφεί το 80%. Είτε είναι αρχαιολόγητο, είτε είναι βάση σύμβασης. Και πότε θεωρείται σε ένα έργο που είναι υποεκτέλεση, χωρίς σύμβαση, χωρίς ανάλυση, χωρίς επιμέλεση, η αρχή της γέννησης? Που λέει το χρονικό. Η απάντηση μου. Η γέννηση της αξιοσύνης. Βεβαίως. Από τη στιγμή που είναι απαιτητό. Από τότε που ολοκληρώθηκε. Πότε είναι απαιτητό ένα έργο χωρίς σύμβαση, χωρίς ανάθεση, χωρίς επιμέλεια? Γιατί να μην είναι απαιτητό δηλαδή από σήμερα? Δεν μπορεί να είναι απαιτητό. Γιατί? Χωρίς τιμολόγιο. Χωρίς ανάθεση, χωρίς σύμβαση. Από τότε που όφελε να τιμολογήσει. Πότε οφείλει να δημιουργήσει κάποιος χωρίς την ψυχή? Πότε φαίνεται η ολοκλήρωση χωρίς την επιμέλεια? Αυτό το πρέπει να το δείξει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ήρθαμε. Έτσι.
Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα, παρακαλώ, ποιος θα απαντήσει από όλους. Κύριε Πολίτη, παρακαλώ. Στον έλεγχο των ναρκωτών λογιστών που σας έχω διαβάσει και το διαβίβασα ακριβώς για να τον δείτε, αυτές οι οφειλές και οι μη τιμολογημένες αναφέρονται όλοι. Και να φάνε οπότε ακριβώς αυτά που σας κύριε Πολίτου, μιλάμε για τίτλους. Δεν κάνουμε το αίτημα να ενταχθούμε στην ευεργετική διάταξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και γραπτό ως αίτημα και να έχουμε και μια γραπτή απάντηση αρνητική ή θετική. Και εκεί θα είμαστε κατοχυρωμένοι. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό γιατί δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευεργετική διάταξη που υπήρξε. Και θα μπορούσε να έχει εξηγιανθεί και να μην έχει πει και το προσωπικό σε ταλαιπωρίες και να προστάμε και 68.000. Που άλλοι δίνει το κάνανε. Θα απαντηθεί αυτό. Δεν είναι δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο που λέει. Α κάνουμε το έτσι. Παρακαλώ, μιλάτε για τον εξυπρόθεσμο Το γιατί δεν έγινε μέχρι σήμερα δεν έχει το απλήτερο. Θα απαντήσατε. Δεν είναι απλώς την αναπτυξιακή το ερώτημα αυτό. Εμείς θα κάνουμε έλεγχο στον εαυτό μας, δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Όχι, το ερώτημα ήταν γιατί δεν είχαμε στα πόδια. Υπήρχε πρόγραμμα διαχειριστικό έργο. Απλά η εταιρεία ήταν σε πολύ δεινή κατάσταση και με όλη αυτή την προσπάθεια εξυγίανσης αυτό μετατέθηκε. Δεν το ξαναπέσαμε. Γιατί αυτό θα είναι και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιο? Το ότι δεν έγινε ο έλεγχος που να αποφασίσει τότε. Ομόφωνα είχαμε αποφασίσει. Και θα απαιτήσουμε να γίνει διαδικτυακό έλεγχος. Συγγνώμη, θα ρωτήσω κάτι. Το 14 τον Οκτώβριο ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει διαχειριστικός έλεγχος στους τρεις Δήμους και στον Καλλικρατικό που ήμασταν εμείς και στην αναπτυξιακή. Και στα νομικά του πρόσωπα. Ποιος έπρεπε να το προχωρήσει, η αντιπολίτευση ή εσείς? Και δεν έγινε. Αυτό ρωτάμε, γιατί δεν έγινε τότε ο έλεγχος και ερχόμαστε τώρα και ζητάμε οι ευθύνες ή λέμε ή ψελέμε, όταν ομόφωνα είχαμε αποφασίσει κάτι το οποίο θα το δρομολογούσατε εσείς, όχι εμείς που ήμασταν αντιπολίτευση. Να συμπληρώσω και μία φράση πάνω σε αυτό, δεν είναι άλλη ερώτηση. Έχει σταλεί σχετική επιστολή από εμένα Πολάκης για αυτό το πράγμα, γιατί η απόφαση του ανωτάτου οργάνου εδώ, του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν εκτελέστηκε. Περιμένουμε ακόμα την απάντηση. Είναι και έγγραφο που σας έχει απευθυνθεί, κύριε Δήμαρχε. Είχαμε πάρει απόφαση να κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο στους τρεις πρώην Δήμους. Στον Καλλικρατικό. Στα νομικά πρόσωπα. Και στην αναπτυξιακή. Φαντάζεστε αυτό τι σημαίνει με το που ξεκινάει η νέα θητεία και πρέπει να βάλουμε μία τάξη στα οικονομικά του Δήμου να μπει διαχειριστικός έλεγχος. Ποιος θα δούλευε, πώς θα μπορούσε να δουλέψει ο Δήμος να κινηθεί τότε. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Σας απαντώ λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Επιλέξατε να προχωρήσετε. Όχι, επιλέξατε να κάνετε διαχειριστικό έλεγχο μόνο για τις διευθυντίες του Γλινού. Σαν Κόρτη και σαν Καλλικρατικό, με επιλεκτικά αφαιρώντας όλους τους υπόλοιπους διαχειριστικούς ελέγχους. Και το επιλέξατε και μη με προκαλείτε, θα σας φέρω. Και βέβαια. Και για να συμπληρώσω με επιλεκτική απόφαση, η οποία δεν είχε σχέση με την απόφαση του συλλογικού οργάνου που πήραμε στις 25 Δεκάτου, η οποία ήταν ξεκάθαρη απόφαση, αλλά μία προγενέστερη απόφαση 15 μέρες πριν, η οποία αφορούσε μια οικονομική συζήτηση για το Δήμο και μέσα εκεί πέρασε μια κρυφή εξουσιοδότηση, ο οποίος ο κύριος Σπυρίδωνος διέταξε ο της αποκεντρωμένης τότε επιλεκτικό
διαχειριστικό έλεγχο μόνο για τον Δήμο Κορφίου. Παρακολουθώντας αναθέσεις αναλυτικά 2 ετών, 15 και 16, ότι οι αναθέσεις εργασιών του Δήμου προς την αναπτυξιακή τα 2 αυτά χρόνια ήταν περίπου 120.000 συνολικά. Έχοντας υπόψη μας ότι το κόστος μισθοδοσίας περίπου ανά έτος ήταν 70.000, τότε καταλαβαίνουμε γιατί η κατάσταση αυτή θα οδηγούσε de facto στη χρεοκοπία. Όταν ξέρουμε ότι λειτουργικά είχε 70.000 το χρόνο και εμείς κάναμε αναθέσεις κάτω από το 70. Είχα μισθοδοσία, τι? Είχε, δεν είναι λειτουργικά. Μισθοδοσία. Μισθοδοσία. Τότε τι περιμέναμε 4 χρόνια για να πούμε ότι είναι ότι πήγαμε σε χρεοκοπία. Από τον πρώτο χρόνο κιόλας με αυτή την πολιτική οδηγούμε στη χρεοκοπία. Δεν καλύπταμε ούτε τα λειτουργικά έξοδα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων από την πρώτη χρονιά. Αυτή η απορία, δηλαδή είναι μια τεράστια τοποθέτηση. Μια απάντηση και σε αυτό. Και περιμέναμε 4 χρόνια για να πούμε ότι σε αυτό. Ερωτήσεις. Έχω μια ερώτηση η οποία απευθύνεται προς όλους, συμπεριλαμβανομένο και τον κύριο Ανίση. Το 2014, όταν αναλάβατε 1η-9η, μιλάω για τη νέα Δημοτική Αρχή, γιατί η άλλη ήταν η κακή Δημοτική Αρχή όσον αφορά τη διαχείριση της, έτσι λέτε, της αναπτυξιακής. Δεν γνωρίζετε την κατάσταση. Ποια ήταν? Να απαντήσω. Διότι εγώ και τότε, όσο μικρός μέτοχος εκ μέρους της ήμουν η μικρή παράταξη, έστειλα επανειλημμένα, και το ξέρετε κύριε Ανίση, έγγραφα για τα οποία δεν πήρα απάντηση. Και μάλιστα σε μια γενική συνέλευση που ήρθα εδώ και με λυπεί και με θλίβει, γιατί τώρα βλέπω μια τεράστια υποκρισία. Δεν είχαν έρθει και κανένας. Διαψεύστε με αν είχαν έρθει η Γενική Συνέλευση που έγινε την πρώτη μέρα, αν είχε πατήσει κάποιος. Εκ μέρους από αυτό που ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν ως μέτοχοι κτλ. Γνωρίζετε ακριβώς τι λέτε. Ήρθα εδώ λοιπόν. Δεν το έκανα. Η ερώτηση είναι. Και γιατί έπρεπε να φτάσουμε εδώ πέρα. Κύριε Καμάκη, υποθέτω η ερώτηση είναι μετά τη. Όχι, το λέω στον κύριο Ανίση επειδή ήταν παρόν, δεν ήταν εκεί. Υπάρχουν σχετικά, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν σχετικά έγγραφα για τα οποία ουδέποτε πήρα απάντηση. Αν ήξερε το 14, τι παραλαμβάνει, αυτή είναι η ερώτηση. Ακριβώς. Το πρώτο είναι αυτό. Αν δεν ήταν καλή η κατάσταση, τι έκανε ο Δήμος Άμβρου για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο που βρήκαμε στο βράχο. Γιατί στην ουσία βρήκαμε στο βράχο. Ακόμα και να μην υπήρχε αυτή η ευεργετική διάταξη που ουσιαστικά ευνοεί κυρίως το προσωπικό, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη, κατά τη δικιά μου γνώμη, ταπεινή γνώμη. Δηλαδή, τι περιμέναμε να κάνουμε, και όταν εμένα και μέχρι τελευταία στιγμή με διαβεβαίωνα ότι μια χαρά είναι η αναπτυξιακή. Τρίτη ερώτηση, κύριος Λάρτας, μου το θυμίσατε, είναι ένα θύμα της αναπτυξιακής. Σας ζήτησε τη βοήθεια. Σας ζήτησε. Παρακαλώ, μη μου το βοήθειά σα. Κύριε Καπάκη, κοιτάτε λάθο άτομο. Ναι, έλα. Είναι γιατί. Θα κουβεντιάσω μετά. Ήρθε ο κύριο Λάβδα, τα γνωρίζαμε τα θέματα με τον κύριο Λάβδα και μάλιστα του πήρα και τα λεφτά από το λογαριασμό του. Πού να απευθυνθώ σε εσά, κύριε Αναπολίτη, γιατί το αντικαταστήσω. Κοιτάξτε, αυτό είναι. Λοιπόν, τι κάνετε γι' αυτό για να απευθυνθεί. Δηλαδή, άρα θέλω να πω ότι από το 2014, ανεξάρτητα το τι λέγατε πριν, που δεν θέλω να τα θυμίσω γιατί δεν έχει λόγο, δεν έχει και καμία σημασία η ιστορία, τι κάνατε εσείς από την Δημοτική Αρχή, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Φτάσαμε, το είπε και ο Ανδρέας ο Μπόσος, με 60.000 δαχρηματοδοτήσεις, μα ούτε και ο αυτός που δεν ξέρει αριθμητική καθόλου θα καταλάβει ότι κάθε χρόνο θα αυξάνεται το χρέος της αναπτυξιακής. Δεν θα αυξάνεται, κύριε Ανίση? Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Έχω κάνει έγγραφο και ζητάω να μου πείτε τα ποσά των δανείων που λήφθηκαν από το 10 και πριν. Γιατί δεν πήρα απάντηση για τα ποσά? Έχω ρωτήσει πού πήγαν. Η απάντηση του λογιστή ήταν στην κίνηση. Δεν ξέρω λογιστικά και θα ήθελα να ξέρω πού πήγαν. Όταν λέμε κίνηση, τι ακριβώς εννοούμε? Στη συνέχεια. Να πάμε μια ερώτηση. Όχι, στη συνέχεια. Όλες. Δεν ξέρω τι θα απαντήσει. Το ότι ζητάμε σε ποιους χρωστάμε και ποιοι μας χρωστούν, θυμίζω στον κύριο Δήμαρχο το έγγραφο που έχει έρθει από την αποκεντρωμένη μετά από το εξώδικο που κάναμε με τον κύριο Αθανασίου, γιατί δεν μας χορηγούσαν στοιχεία για τον προϋπολογισμό, το οποίο ξεκάθαρα λέει ότι δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα για τους συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου
οι οποίοι τα χρειάζονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η δικαιολογία, η άποψη του κυρίου Ανίση μπορεί να είναι ευρύτερη, ειδικά σε εμάς, διαβάστε καλά το έγγραφο της αποκεντρωμένης που λέει 4-5 νόμους, γιατί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν να γνωρίσουν και είστε υποχρεωμένοι να δίνετε τα στοιχεία για να ασκήσουν σωστά τα καθηκοντά τους. Αυτή είναι η άλλη ερώτηση. Μετά, πόσα είναι τα ατιμολόγητα που ανέφερε ο λογιστής και τι αφορούν. Επίσης, γιατί είναι απαραίτητο να μπουν ορκωτοί, ενώ μπορούν να μπουν 3 σύμβουλοι για τον έλεγχο, οι οποίοι θα είναι ένας από κάθε παράταξη και θα έχουν βοήθεια από λογιστή ή δικηγόρο λογιστή. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε ορκωτούς. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Όπως πριν ξεκινήσω, δεν ξέρω, αισθάνομαι την ανάγκη να πω δύο κουβέντες πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου. Και αν με συγχωρέσετε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω, είμαι λίγο έτσι συγκινημένος σήμερα. Δεν ξέρω, δεν μου έχει κάτσει καλά αυτό η πρόταση για κλείσιμο της αντιστέρησης. Θέλω να πω στον Δήμαρχο και στο φίλο Θεοδόση ότι νιώθω περήφανος που είμαι μαζί του. Παρόλα τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουμε κάνει, γιατί δουλεύουμε, πραγματικά η δημοκρατία μέσα σε αυτή την παράταξη ξεχυλίζει. Εγώ προσωπικά έχω 2-3 φορές έρθει απέναντι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, και δεν μου έχει πει το παραμικρό. Γι' αυτό θα πρέπει να τον ευχαριστήσω. Επίσης, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Πρόεδρο, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες πιέστηκα πολύ με το θέμα της αναπτυξιακής και εκεί που ήταν να τα παρατήσω και να μην πω τη γνώμη μου, με στήριξε. Και αυτό είναι σημαντικό για αυτά που θα ακούσετε. Μπορεί η απόφαση να είναι ήδη λυμένη για μένα, ερχόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως θέλω να ακούσετε κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, πριν συνεχίσω την δήμαρχο, κάναμε κάποιες ερωτήσεις. Εγώ και η κυρία Βασιλοπούλου. Τώρα, αν γίνει ένας μονόλογος, 4 διαφορά, θα απαντήσετε εσείς, θα απαντήσετε να τις ερωτήσεις και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Κύριε Καμπάκη, αν τοποθέτησε το τμήμα που δεν περιέχουν τα απαντήσεις, θα έρθουν. Ναι, αλλά τώρα γίνανε 7 ερωτήσεις. Και δεν θα χαθούν. Κύριε Καμπάκη, ας απαντήσεις ερωτήσεις και ας πείτε. Κύριε Καμπάκη, απαντήθηκαν όλες. Δεν έχουν απαντηθεί τις κυρία Βασιλοπούλου. Και οι δικές μας ξέρουν να απαντηθεί, γιατί δεν πεθαίνουν. Ωραία, αλλά απαντήθηκαν, ξέρω εγώ, επειδή είναι και η κυρία Πολίτου. Πώ η καθήλια, εγώ δεν μου ζητάει να πει. Ωραία, απαντήσει η κυρία Πολίτου και μετά συνεχίζουμε να συνεχίσουμε. Α πούμε. Δεν θέλω να διακόψω τον κύριο Βραζέ, αλλά για τη διαδικασία. Κυρία Βασιλοπούλου, ω προ τα δάνεια, γράφουν ότι στο έγγραφο εγγράφεται για το ποσό και τη νόμη. Όμως όλα αυτά αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην έκθεση των ορκωτών και επίσης με τον λογιστή. Πόσο δύσκολο σας είναι να πείτε το ποσό των δανείων και να πηγαίνετε γύρω-γύρω. Ήταν 50.000. 100-300 πείτε ήταν τόσα. Και πήγαν εκεί. Πολύ απλά. Γιατί αποφεύγετε να βρείτε. Επειδή προχθές κοινό και ο κεφάκινο δεσά. Είναι 3 χορηγήσεις των 40 έχουμε πάρει τις συμβάσεις. Πόσα λεφτά είναι τα δάνεια, ρε παιδί, τρία σαραντάρια ήταν από κάθε τράπεζα. Μην προσπαθείτε να παραπλανήσετε, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ. Επειδή ήσουν στη δημοτική, εσείς θέλετε να ξέρετε. Εσείς προκαλείτε την τύπωση. Παρακαλώ. Αναλόγως τι έτυχε μπροστά για να πληρωθεί. Τίποτα συγκεκριμένα. Προληπτικά όταν γινόταν. Όχι, γιατί όταν λέω ότι πληρώθηκε το χαλίκι, όταν έρχονταν το χαλίκι. Πόσο έκανε αυτό το χαλίκι. 14.000. Ολόκληρο φορτηκό ήταν. Φορτηκό καράβι δηλαδή. 120.000. Ναι, το ένα χαλίκι. Το ένα χαλίκι. Το πετρέλαιο υπήρχε, το πετρέλαιο υπήρχε με βαπόρια έρχονταν τότε. Επιφυλάσσομαι ότι θα τα δώσω αναλυτικά. Από το 2 μέχρι το. Άρα λοιπόν τα δάνεια το 2, το 4 και το 6.
120.000, τα οποία μπήκαν στους λογαριασμούς και κινήθηκε η εταιρεία. Αν κινήθηκε σωστά η Ελλάδα, αυτό νομίζω είναι το αποτέλεσμα του χειριστικού ελέγχου που θα πρέπει να βοηθήσει κάποια στιγμή. Τα λέω καλά, νομίζω. Παρακαλώ, κύριε, έτσι κάνει η ερώτηση που να απαντήσει. Ποιοι οφείλουν στην αναπτυξιακή και πού οφείλει η αναπτυξιακή και θεωρώ ότι δεν είναι απόρριτο για τους δημοτικούς συμβούλους. Ναι, αλλά όχι, δεν είναι απόρριτο για τους δημοτικούς συμβούλους. Αλλά όχι στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου που είναι. Και τα ζήτησε γραπτό. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά σήμερα δεν μπορώ να πω το όνομα. Ναι, και πώς θα είναι. Θα πρέπει να προφυλάξουμε το σώμα, είναι συνεδρίαση δημόσια. Θα μπορούσα να έχω. Κυρία Βασιλοπούλου, είναι όπως το λέτε. Θα μπορούσαν να σα δοθούν γιατί είστε μέτοχο στην εταιρεία, αλλά όχι τώρα. Τώρα είναι μια εταιρεία. Θα ζήτησε την προηγούμενη Πέμπτη. Έχει προηγούμενη Πέμπτη. Δεν σε αρκεί τώρα το γενικό αποτέλεσμα πώ είναι. Δηλαδή, από απόφαση. Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο φέρνω, που πηγαίνω αναλυτικά τι οφειλέ και τι. Κάθε δημοτικό σύμβουλο είναι μέτοχο εταιρεία. Οπότε πρέπει να γνωρίζει που προστάει η εταιρεία και που δεν προστάει. Αλλά αυτό το όνομα σε φέρνω υπερκαλύπτει. Υπερκαλύπτει την μέτοχο των τόπων των συμβουλών όμω τώρα. Προσωπικά σε καθένα θα πάει. Όποιος του ζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί εκτός από αυτά, τώρα είναι η αίτηση ευρεία. Και πόσα είναι τα τιμολόγητα, πόσα είναι τα τιμολόγητα. Τα ακούσαμε τα τιμολόγητα. Και τι αφορούν. Τα ακούσαμε, 427 ευρωπαϊκά. Τι είπε, τα παγκοσμία. Τα έξω. Αυτά ήταν στα έξω. Τα έξω. Τα έξω δεν έχουμε. Στα έξω τα λέω. Τα τιμολόγητα έξω δεν έχουμε. Ναι, νομίζω, για να μας πει. Λοιπόν, τιμολόγια συνεργείων είναι να έρθουν, δηλαδή δεν είναι μέχρι 39. Πόσο? 4-5 χιλιάρικα. Τα είπες από τα οπότα. Όχι, δεν το είπε, όχι. Σιγά, σιγά, σιγά. Λοιπόν, είναι να έρθει το τιμολόγιο του υπεργολάβου, ήρθε δηλαδή χθες, το τιμολόγιο του υπεργολάβου του Αλαδινού, 1.400 ευρώ συν ΦΠΑ. Και είναι να έρθει το τιμολόγιο των υλικών για τη σωλήνα στο Συνετή που μπήκε 1.600 ευρώ τα υλικά. Εδώ πέρα πρέπει να αναπούμε, το οποίο δεν είναι έξοδο, θα μπει στα προστιμολόγηση. Φαντάζομαι ότι θα τα τιμολογήσει και η αναπτυξιακή, τα τιμολόγια του υπεργολάβου των 4 δεξαμενών και του... Και στα πεφτά και έξω στο έργο. Κύριε Αμή, τα τελευταία ασφαλτικά της Κατακύλου έχουν τιμολογηθεί προς κάποιον. Όχι, μέχρι 39. Ναι, τι περιμένουμε από αυτήν την εταιρεία. Είπε η πρόεδρος ότι το σύνολο θα είναι 80.000 φέτο. Κάνει την πρόβλεψη ότι τα 65 θα γίνουν 80. Κυρία Πολύπτω, σας παρακαλώ. Ρωτάει πόσο πήγε το ασφαλτικό της Κατακύλου. Το ασφαλτικό της Κατακύλου, τι κόστος είχε. Μισό λεπτό, πρόεδρε, συγγνώμη, έτσι, γιατί έχω και εγώ μια απορία. Έχει είναι περίπου 2.000 κάπου εκεί. Θα μισθράξει. Όχι, από πού. Παρακαλώ, μην έχει στείλει ερωτήματα και παλαιότερα στην προηγούμενη διοίκηση. Έχουμε απαντήσει ναι, όχι αναλυτικά. Μετά από και ερώτηση που κάναμε σε νομικό, διότι δεν μπορούμε να δίνουμε εταιρεία αναλυτικά στοιχεία προμηθευτών. Εγώ είμαι και μέτοχος. Μέτοχος, δεν μπορεί να ξέρει, δεν είναι μέτοχος. Ο εκπρόσωπος του μετόχου δεν έχει ξεδώσει. Σας είπα να έρθετε στο λογιστήριο να σας τα δείξουμε όλα. Δεν μπορούμε να διακινούμε τις καρτέλες των προμηθευτών ή των οφειλετών και για το γεγονός αυτό το οποίο συζητήθηκε από την κυρία Βασιλοπούλου, η οποία η απάντηση αποκεντρωμένη αφορούσε τα αιτούμενα από το Δήμο. Δεν την έχουμε την απάντηση. Όσο και ο κύριος Σελόμου ήταν άνθρωπος και μόλις ανέλαβα, επειδή θεώρησα ότι
αντιπολίτευση και η Ελλάδα του Μήνωνα έχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Διοίκηση, θα ήθελα τη μαρτυρή σα, κύριε Καπάκη, πρότεινα και στον κύριο Καπάκη και στον κύριο Πνιακόπη, που δεν μπορούσα να μιλήσω στον κύριο Θεολόγου, την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να αλλάξω δύο μέλη, να αλλάξουμε τον Δήμαρχο τη Ενέργεια και τον Δήμαρχο. Δύο μέλη για να έχουμε εκπροσώπου στη διοίκηση τη εταιρεία. Παρακαλώ, αυτό ήταν το ένα που ήθελα να σας πω. Το άλλο, γίνεται πάρα πολύ συζήτηση γιατί δεν έχει μπει η εταιρεία στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων που είχε εκεί και τους φορείς. Αυτό αφορούσε τη γενική κυβέρνηση. Δεν αφορούσε καθόλου και η εταιρεία δεν ήταν ποτέ στην γενική κυβέρνηση. Στην Ερυστάρ που δεν ήταν δηλωμένη και επίσης. Με τον νόμο 4483, το τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση Β του άρθρου 16, οι αναπτυξιακές ενώπιες εταιρείες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του δημόσιου τομέα, δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμεσα από ΟΤΑ, δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού. Ο έλεγχος και η εποπτεία επί των εταιριών αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 2 του 20, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σας έχουν εξοδοτήσει το προσωπικό να παίρνετε τηλέφωνο τους Δημοτικούς Συμβούλους και να τους απελείτε ότι θα μας κάνουν αγωγή. Φταίμε εμείς για την κατάσταση που έφτασε εκεί αναπτυξιακή. Βεβαίως και πήρατε τηλέφωνο ότι το προσωπικό και μια και είναι εδώ να μας απαντήσουν. Ότι θα στραφούν εναντίον μας εάν εμείς δεν ψηφίσουμε τη διάλυση της αναπτυξιακής. Ξέρετε γι' αυτό. Δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Δεν έχει πάρει του συμβούλου τηλέφωνο να μα μεταφέρουν. Βεβαίως. Τότε δουλεύετε παρασκηνιακά και δεν το ξέρετε το προσωπικό. Έχουν καταθέσει ένα εξώδικο το οποίο το έχω. Άλλο το εξώδικο. Ότι θα στραφούν εναντίον μα εάν εμεί όλοι δεν ψηφίσουμε τη διάλυση αναπτυξιακή. Θα σε έχω πει όμω. Όχι, ξέρει η κυρία Πολίτου που πήρε τηλέφωνο και το είπε. Παρακαλώ, όχι, κατατελείωσα να. Εκτίθεται το προσωπικό ότι θα στραφούν εναντίον μας. Αυτό που το λέτε. Εσείς το λέτε, κυρία Πολίτου, δεν το λέω εγώ. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο, εσείς παίρνετε δημοτικού συμβούλου. Εγώ πήρα δημοτικού συμβούλου. Βεβαίως πήρατε δημοτικού συμβούλου. Παρακαλώ, επειδή παρακαλώ. Ποιο δημοτικό συμβούλιο είναι. Παρακαλώ. Όχι, είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στον εκβιασμό χρησιμοποιώντας τους υπαλλήλους. Αυτό είναι ανέθιμο. Είναι πολύ ανέθιμο. Παρασκηνιακό. Δεν απαντήσατε την ερώτησή μου, δεν την απάντησατε. Γιατί το 2014, αφού διαβλέπατε ότι με μαθηματική ακρίβεια και στη συνέχεια όταν αναλάβατε, το ξέρατε, με τα οικονομικά μεγέθη πήγαινε για φούντο, γιατί μας αναφέρατε. Και είπατε, έστειλα και χαρτιά. Να μην την απαντήσετε. Παρακαλώ, δεν είναι η κυρία Πολίτου αυτή η οποία θα σας απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν είναι το 14 πρόεδρος συγκεκριμένη. Κυρία Πολίτου, μην μου άνοιγε το μικρόφωνο. Δεν έχει νόημα. Περνάτε στο στάδιο των τοποθετήσεων και των προτάσεων για την πληροφορία. Ο κ. Βουλαζέρης έχει κατοποθέσει την πρόταση. Εγώ θα ξεκινήσω βάζοντας ένα τίτλο για τα ηλεκτρονικά site και τον τύπο τα αυριανά. Αναπτυξιακή ή παραταξιακή άνδρου, ΑΕ, εταιρεία ΟΤΑ. Σύντομα θα δείξει. Ξεκινώντας λοιπόν την τοποθέτηση της πρότασή μου, θα πω ότι λυπάμαι, αλλά είναι υποχρεωμένος να φέρω για άλλη μια φορά, ότι είναι τουλάχιστον άκονσο και με μικροπολιτική σκοπιμότητα να βάζουμε την τελευταία στιγμή μπροστά τους εργαζόμενους, προσπαθώντας να πετύχουμε το στόχο μας και αυτό που πιστεύουμε εμείς ότι είναι σωστό, κλείνοντας συγχρόνως το μάτι για το μέλλον. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να μην έχει καταλάβει ότι όλη αυτή η αναστάτωση και η βιασύνη να τεθεί σε λύση και η καθάριση εταιρεία χωρίς να μας δίνεται χρονικά η δυνατότητα να σκεφτούμε για μια τέτοια σημαντική απόφαση
γίνεται για το μοναδικό λόγο ότι στο νόμο 4483 του 17 τίθεται ως προϋπόθεση η λήψη της απόφασης μέχρι 31 Δεκάτου του 2017 προκειμένου οι υπάλληλοι της εταιρείας να μεταφερθούν άμεσα στο Δήμο. Πώς να εξηγήσω διαφορετικά το γεγονός ότι από την έναρξη του ενιαίου κατηγορητικού Δήμου Άνδρου μέχρι και σήμερα για την εταιρεία αυτή θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν συζητήθηκε ποτέ πλην του 2011 όταν είχαμε την έκθεση οικονομικού ελέγχου πριν αποφασίσουμε την αποδοχή των μετοχών της περιφέρειας και συνεχίσουμε τη λειτουργία της εταιρείας αυτής. Ακούστηκε από μέλος της σημερινής αντιπολίτευσης στο Συμβούλιο της 6 Δεκάτου 2017 ότι το 2013 η άποψη της τότε διοίκησης του Δήμου που τύχανε να είναι μέλος ήταν να διαλυθεί η αναπτυξιακή. Αλλά δεν προχώρησε γιατί δεν διασφαλίζονταν το προσωπικό, γι' αυτό και σταμάτησε. Αλήθεια, πότε αυτό ήρθε σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, το 2011 κάναμε τα πάντα για να πάρουμε την εταιρεία αυτή στο Δήμο και το 2013 θέλαμε να την κλείσουμε. Γιατί άραγε, μήπως έπρεπε να γίνει κάποια συναλλαγή που έγινε και πλέον δεν είχε νόημα να την έχουμε. Κανείς μας από την ημέρα που άρχισαν τα προβλήματα δεν ενδιαφέρθηκε και δεν είχε την ευθυξία, την τόλμη και το θάρρος, ιδιαίτερα δε αυτοί που διοίκησαν την εταιρεία, να φέρει έστω και μια φορά θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οικονομική πορεία της εταιρείας αυτής. Και μην βιαστείτε πάλι να κρίνετε, διότι στη Γενική Συνέλευσή της συμμετέχουν και από την αντιπολίτευση, που κάλλιστα θα μπορούσαν, αν και κάποιοι αναρτούσαν ή αναφέρονταν με επιστολές στην οικονομική της πορεία, να είχαν προκαλέσει θέμα συζήτησης βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Δεν έχω δικαίωμα από τη θεσμική θέση που κατέχω να δω με διαφορετικό μάτι τους τρεις εργαζόμενους της εταιρείας, αν και με τη μία εργαζόμενη, πραγματικά η οικογενειακή μου και η επαγγελματική μου σχέση είναι μακροχρόνια και πάντα ήμουν δίπλα της σε ό,τι με χρειάζεται. Αυτή είναι η Μαρκεκούλα Κοινιακού. Χωρίς να με ενδιαφέρει καθόλου το πολιτικό κόστος, τους βλέπω με συμπάθεια και αγωνιώ για αυτούς, στον ίδιο όμως βαθμό που αγωνιώ για όλους τους μισθωτούς, αλλά και όλους τους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους κλπ. Του τόπου μας που αντιμετωπίζουν παρόμοιες μεγαλύτερες δυσκολίες. Ειλικρινά, η ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε πάντως, και έχοντας λόγω επαγγέλματος αντίληψη της αγοράς, πώς είναι δυνατόν να δουλεύει κάποιος όταν ο εργοδότης του δεν τον πληρώνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή του δίνει έναντι και δεν αναζητά απλή δουλειά. Η απορία όμως λύθηκε όταν είδα το εξώδικο των τριών υπαλλήλων προς την εταιρεία λίγες ημέρες πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για λύση και κατάρρευση της εταιρείας. Και πραγματικά δεν είχα καμία δεύτερη σκέψη εάν η ίδια κίνηση είχε γίνει προς την προηγούμενη διοίκηση της εταιρείας όταν ο φιλές προσωπικό ανέρχονταν περίπου στις 40.000 ευρώ. Ήρθε λοιπόν η ώρα, έστω και τώρα, να προσπαθήσουμε να κολλήσουμε επιτέλους αυτή την εταιρεία που στο καταστατικό της ονομάζεται Αναπτυξιακή Άνδρου ΑΕ Εταιρεία ΟΤΑ και συγχυθούμε η σημερινή μας απόφαση να είναι σωστή. Η εταιρεία συστάθηκε το 1996 και μέχρι σήμερα το καταστατικό της έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές με τελευταία τροποποίηση, κωδικοποίηση το 2012. Μια εταιρεία με ιστορία, με έργα σοβαρά εκτελεσμένα στο νησί μας και όχι μόνο, αλλά συγχρόνως, διαπιστώνοντας μεγάλη λύπη μου, μια εταιρεία φάντασμα, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Κανείς δεν ξέρει τίποτα και όλοι τα γνωρίζουν όλα. Κανείς δεν είδε κάτι, αλλά όλοι έχουν άποψη. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι κανείς δεν μιλά. Περίεργη σιωπή για μια εταιρεία που έχει διαχειριστεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ από τη σύστασή της μέχρι και σήμερα και ειδικά την περίοδο από τη σύστασή της
μέχρι και την εφαρμογή του καταγραφικού νόμου του 3852 του 10, δηλαδή το 2010. Πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι πήγαν και ήρθαν. Καμής όμως πλέον δεν βρίσκεται στο νησί μας για διαφορετικούς λόγους. Να αγωνιά μαζί μας για την τύχη αυτής της εταιρείας. Εδώ με την πόση το σήμερα, ο κλήρος πέφτει στους πιο νέους πρόεδρους. Τον Αντώνη τον Λάβδα και την Ελένη την Πολίτη. Λες και για την πραγματικά τραγική εικόνα που παρουσιάζει η εταιρεία αυτή τη στιγμή, την ευθύνη έχουν αποκλειστικά αυτοί. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι έχουν τη λιγότερη και αυτό φαίνεται περίτρανα από τον λόγο των συναλλαγών που διαχειρίστηκαν. Κοινός όμως παρανομαστής, σε όλη τη διάρκεια της εταιρείας μέχρι και σήμερα, είναι οι τρεις υπάλληλοι της. Επίσης, ο λογιστής της εταιρείας, που άρχισε από το 2003, κύριος Καράλαμπος Ανίσης, που έχουμε την τύχη και τιμή σήμερα να είναι μαζί μας και η παρέμβασή του θα είναι καταλυτική. Νόμιζα ότι θα τοποθετηθώ πρώτα, η τοποθέτησή του και η παρέμβασή του έχει γίνει. Τέλος, η κυρία Καλεφανιά Χάβια, πρώην υπάλληλος της Περιφέρειας και σημερινή διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που για όποιον κατοικεί στο νησί, αυτό είναι γνωστό ότι ήταν η ψυχή της εταιρείας, το Α και το Ω, που καλό θα ήταν σήμερα να είναι παρούσα, κοσμώντας με την παρουσία της στη συνεδρίαση αυτή και λέγοντάς μας την άποψή της για τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας και τη γνώμη της πώς έφτασε στην κατάσταση αυτή και ποια είναι η άποψή της για το μέλλον. Η εταιρεία μας ποτέ δεν ήταν αναπτυξιακή. Ήταν και είναι μια κοινή, ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ. Είναι μια εργοληπτική επιχείρηση που δεν έχει καμία σχέση με τύπο αναπτυξιακής εταιρείας, τον οποίο αποκλειστικό σκοπός είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 268 του 3462-3463 του 2006 και για όσους δεν το γνωρίζουν, περί απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών μέχρι 45.000 ευρώ και ετήσιο όριο 150.000 ευρώ, δεν έπρεπε να εφαρμόζεται στην εταιρεία αυτή. Ότι στο εταιρικό της κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και όχι αποκλειστικά ΟΤΑ. Ότι δεν τίθεται κανένα θέμα απαγόρευσης της ανάδυσης από το Δήμο μας όταν πρέπει να γίνει συναλλαγή μέσω υπεργολαβίας. Ότι μπορούμε σαν Δήμος να τις αναθέτουμε τα πάντα, ακόμα και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας, καθώς και την εκμετάλλευση των κοινοχρήσιμων χώρων. Ότι η ίδια τέλος, αυτό το μείον, δεν μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις. Δεν νομίζω αν αναπτυξιακή είχε συμμετείχει ποτέ η εταιρεία που λέγονται αναπτυξιακή. Η εταιρεία αυτή αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Όντως δεν είναι φορέας της γενικής κυβέρνησης. Δεν υποχρεούται, όπως κακώς αναφέρεται σε αναρτήσεις διαφόρων ηλεκτρονικών σελίδων, να αναρτάσει με ενιαία βάση απολογιστικά στοιχεία. Και φυσικά δεν θα μπορούσε, όπως λέχθηκε ακόμα και σήμερα από μερικούς συμβούλους και στα διάφορα έντυπα και αναπληθέντα σε ηλεκτρονικές σελίδες που έχω διαβάσει, να επιχορηγηθεί για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών. Η εταιρεία έδινε κατά το παρελθόν πολλές υπεργολαβίες προς ομοειδείς επιχειρήσεις με άγνωστες διαδικασίες και κριτήρια, χωρίς να είχε και να έχει ακόμα και σήμερα από ό,τι γνωρίζω καταρτιστεί κανονισμός για τη σύναψη συμβάσεων. Κατά κύριο λόγο, οι υπεργολαβίες αυτές δίνονταν με ευθύνη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Όταν μάλιστα οι αναθέσεις προς την εταιρεία από τη ΣΟΤΑ γίνονταν, αν και παράτυπα, βάσει του παραγράφου 1 του άρθρου 268. Δηλαδή, ακόμα και αν παράτυπα οι Δήμοι ή Περιφέρειες έδιναν τις απευθείας αναθέσεις μέσω του 268, η εταιρεία και ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος απαγορεύονταν ρητά να δίνει υπεργολαβίες. Γιατί οι περισσότερες οφειλές είναι από υπεργολαβίες. Συνεχίζουν. Η εταιρεία σύναψε τρία δάνεια. Την στιγμή που τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούσε θα τα ζήλευαν πολλές ομοειδείς επιχειρήσεις. Για το ένα, μάλιστα,
και δεν τα άκουσα καθόλου, υπάρχει εμπράγματο βάρος επιακίνησης περιουσίας και συγκεκριμένα προσημείωση σε αγροτεμάχιο της εταιρείας, χωρίς να γίνεται πουθενά λόγος αν υπάρχει ή όχι η προβλεπόμενη απόφαση γι' αυτό. Τα τρία αυτά δάνεια κατά την χρονολογία εκταμίευσής τους δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα με πραγματικά στοιχεία αν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που πάρθηκαν. Επίσης υπάρχει υποχρέωση από δοσοληπτικό λογαριασμό που καλό θα ήταν σήμερα ο λογιστής της επιχείρησης να αναφερθεί περί τίνος πρόκειται. Στην εισήγησή της στο Συμβούλιο της 6 Δεκάτου 2017 η πρόεδρος της εταιρείας αναφέρει ότι η εταιρεία εμφανίζει ζημιές. Τότε είχατε πει για τρίτη συνεχή χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι βάρος της βάσης της νομοθεσίας πρέπει η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την λύση της εταιρείας. Εμείς όμως σήμερα βλέπουμε δικαιολογητικά σε μια κρίση έχουμε ζημιά το 2016, προφανώς είχε γίνει κάποιο λάθος. Συνεχίζοντας την εισήγησή της στο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, μας παρουσιάζει και σήμερα και στο προηγούμενο Συμβούλιο ως λύση πρόταση την μεταφορά όλων των οφειλών στο Δήμο χωρίς δεύτερη σκέψη, γνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για μείωση των δαπανών στις απολύτως απαραίτητες λόγω της πολύς μικρής πραξιμότητας της ομάδας εσόδων 2 και των προβλημάτων βεβαίωσης και ύπαρξης της ομάδας εσόδων 1 που πληρονομήσαμε και για διάφορους λόγους που δεν αφορούν τη σημερινή μας συζήτηση δεν μπορούμε να φέρουμε τον Δήμο εκεί που πραγματικά πιστεύουμε και θέλουμε. Ο κάθε Δήμος άλλωστε είναι μια μικρογραφία της πατρίδας μας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και θα σας πω το εξής, με πλήρη συνείδηση όσων λέω. Αυτή η διοίκηση μπορεί μέχρι τώρα να μην τα έχει, καταφέρει στο σκέλος των εσόδων. Και οι λόγοι θα αναφερθούν σε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο. Όμως, ό,τι και αν πει ο καθένας, ό,τι και αν ακουστεί, ό,τι και αν γραφεί, όσα και αν προστάμε και είναι ατιμολόγητα, υπάρχουν οι αναφορές από το Υπουργείο Εσωτερικών που λένε το εξής. Οι τρεις πρώην καποδιστριακοί δήμοι όταν συνενώθηκαν είχαν πάρει δάνεια κατά την ημέρα συνένωσης 1.600. 1.586, 9.66 και 50. 1.600. Για πληρωμή ληξιδρόδερμων οφειλών. Το 2013 ο ενιαίος Δήμος Άνδρου ζητείται και παίρνει από το Υπουργείο Εσωτερικών 2.114.199. Συνολικά πήρε η προηγούμενη διοίκηση και η καποδιστριακή δήμη 3.701.000 για να πληρώσουν ληξιδρόδερμες οφειλές. Και σήμερα, πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, αυτός ο ενιαίος Δήμος Άνδρου, με αυτή τη διοίκηση, με τα πολλά λάθη και όλα με αυτά που ακούγονται, ζητά και παίρνει από το Υπουργείο Εσωτερικών 335.000 για οφειλές ληξιδρόδερμες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρόλα τα λάθη και τις παραλήψεις. Θα πάω, κύριε Καπάκη. Δεν θα σας πω το 150. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επίσης, στην εισήγησή της, αναφέρει ότι η εκαθάριση θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. Και αυτό πραγματικά είναι που με φοβίζει πάρα πολύ. Με πλήρη συνείδηση ευθύνης το ξαναεπαναλαμβάνω, που έχουν τα λεγόμενά μου λόγω της τεχνικής μου ιδιότητας. Αν όλες οι οφειλές της εταιρείας αυτής μετακυλήσουν στο Δήμο μέσα στο 2018 και δεν υπάρξει απόφαση για επιχορήγηση των οφειλών τέτοιου είδους που έρχονται από εταιρείες προς τη ΣΟΤΑ από το ΙΠΕΣ, ο προϋπολογισμός του 2018 δεν θα μπορεί να εκτελεστεί μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα. Και είναι πολύ πιθανό και θα πρέπει να το γνωρίζετε ότι μπορεί να οδηγηθούμε στη σύναψη δανείου
αν δεν υπάρχει επιχορήγηση για ισοσχέληση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Βλέποντας σήμερα τους ισολογισμούς που σε τέτοιου είδους εταιρείες, συνάδελφε, εργοληπτικές, κρύβουν λίγο μυστήριο. Ειδικά όταν έχουμε έργα υπό εκτέλεση, δεν υπάρχει απόφαση, δεν υπάρχει σύμβαση, άρα δεν υπάρχει και επιμέθυνση τι μπορεί να πούμε και να συμπεράνουμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, εφόσον δεν υπάρχουν επιμετρήσεις, γιατί το 2015 π.χ. το κόστος για ένα έργο που εκτελείται για όλα τα έργα είναι 419.000, αφού δεν έχουν επιμέθυνση. Γιατί να μην είναι 409 ή 429. Δεν υπάρχει επιμέθυνση. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν όλοι, χωρίς να κοιτάμε τους ισολογισμούς μεταξύ μας, αν αυτή η εταιρεία έφερε κέρδη στους μετόχους της, στο Δήμο ή στην Περιφέρεια, και αν αυτά αξιοποιήθηκαν τόσα χρόνια. Ας αναρωτηθούμε βλέποντας τους ισολογισμούς, αν πραγματικά είναι βιώσιμη, αν κάποιος ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά μαζί της. Ας αναρωτηθούμε αν μπορεί η εταιρεία αυτή να πάρει ξανά μπροστά, αν αναζητήσουμε τυχόν ανίσπραχτα έσοδα από έργα που έχουν εκτελεστεί, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν τιμολογηθεί. Μας κατηγορούν ως Δημοτική Αρχή ότι δεν στηρίξαμε την εταιρεία, διότι το 2015 και το 2016 δώσαμε ελάχιστες αναθέσεις. Έτσι είναι και υπάρχει εξήγηση. Οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ γίνονται πλέον αυστηρά με βάση την εισπραξιμότητα των προηγούμενων δύο οικονομικών ετών και όχι βάση πρόβλεψης. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, και με μια ερώτηση μετά μπορώ να το αναλύσω περισσότερο. Σχεδόν όμως το 1/3 του τεχνικού προγράμματος του 2017 του Δήμου μας είναι προσαρμοσμένο, ραμμένο και κομμένο προκειμένου να ανατεθεί στην εταιρεία μας. Η απορία μου όμως, που θα έπρεπε να ήταν και δική σας απορία, είναι η εξής. Φαίνεται καθαρά στους ισολογισμούς ότι είτε ο τζίρος της εταιρείας ήταν στα ύψη, είτε στα χαμηλότερα επίπεδα των δικών μας χρήσεων διοίκησης του Δήμου το 2015 και το 2016. Υποχρεώσεις παρέμεναν οι ίδιες. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα, χωρίς καμία αμφισβήτηση, κακοδιαχείριση της εταιρείας κατά το παρελθόν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Απλά ήταν τα πράγματα. Όταν η εταιρεία είχε αναθέσεις και πραγματοποιούσε μεγάλους τζίρους, συνάδελφε, δίνονταν και υπεργολαβίες όπως και όπου ήθελαν οι διοικούντες. Και οι υποχρεώσεις φυσικά στο ταβάνι. Αδιανόητο για όλους μας που έχουμε την εμπορική και επαγγελματική ιδιότητα, όσοι την έχουμε, να πιστέψουμε πως μια τέτοια εταιρεία με τέτοιους τζίρους που βλέπουμε στους ισολογισμούς να οφείλει στο προσωπικό της. Σε περίπτωση που η απόφαση σήμερα είναι λύση και κατάρρευση της επιχείρησης, να ξέρετε ότι δεν δίνεται η δυνατότητα να τρέχει παράλληλα με την εγκατάσταση και τη λύση ο διαχειριστικός έλεγχος. Και φυσικά εννοείται ότι ο διαχειριστικός έλεγχος δεν γίνεται μετά τη λύση και κατάρρευση της εταιρείας, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Βέβαια, ο λαϊκισμός κάποιων δεν έχει προηγούμενο. Διαβάζοντας επιστολές και αναρτήσεις παρατάξεων, εδώ ταιριάζει η παροιμία και η πίτα ολόκληρη και ο Σπύρος Κορτάτος. Θέλουν να μεταφερθούν οι τρεις εργαζόμενοι άμεσα στο Δήμο σε προσωποπαγείς θέσεις, λαμβάνοντας όλα τα οφειλόμενά τους και βεβαίως να αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους, με το Δήμο να αναλαμβάνει ως καθοδηγός διάδοχος της εταιρείας τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Παράλληλα όμως, με συνεχιζόμενες επιστολές προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, ζητούν ακόμη και σήμερα τον επανέλεγχο του προϋπολογισμού του 2017 και της πρώτης αναμόρφωσης του Δήμου Άργου,
όταν είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο Νοέμβριο και να ετοιμάσουμε να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του 2018. Ανήκουστο. Θέλουν, έτσι λένε, να λυθεί και να εγκαθαριστεί η εταιρεία με τον νόμο 4483 του 2017. Με απόφαση μέχρι 31 Δεκάμβρη του 2017. Αλλά παράλληλα θέλουν και διαχειριστικό έλεγχο, ο οποίος ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορεί να γίνει όταν ξεκινήσει πλέον η εγκαθάριση. Να τα έχουμε καλά με όλους δηλαδή. Αν αυτό δεν είναι μικροπολιτική σκοπιμότητα και ψυχοφιλία, τότε πώς αλλιώς ονομάζεται. Καταλήγοντας, πριν προχωρήσω στις προτάσεις μου, το συμπέρασμά μου είναι ότι πλην του κύριου Καραδίνου που αίσθησε την πραγματικά χρήσιμη αυτή η εταιρεία αν δουλέψει κάτω από άλλες προϋποθέσεις, κανείς, μα κανείς, δεν μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί ουσιαστικά με αυτή. Αναρωτιέμαι και αναρωτηθείτε αν αυτή η επιχείρηση ήταν δική μας και είχαμε κάνει όλα αυτά τα έργα που ανέφερε ο συνάδελφός μας, θα τα αφήναμε, θα τα κάναμε δώρο, δεν θα προσπαθούσαμε να εισπράξουμε τα καθάριστα αυτά έσοδα? Και πάμε στις προτάσεις. Προτάσεις δικές μου για την επανεκκίνηση της εταιρείας. Καταρχήν, η εταιρεία σε καμία περίπτωση, η πρότασή μου, που θέλω να τη θέσω πρόεδρε και στο Υπουργείο Ψηφοφορία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατευθυνθεί σε λύση και εγκαθάριση αυτή τη στιγμή, διότι δεν θα μπορεί ο Δήμος μας πια στο μέλλον να συστήσει νέα εταιρεία βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και είμαι σίγουρος ότι μία τέτοια εταιρεία κάτω από προϋποθέσεις είναι πραγματικά χρήσιμη στον τόπο μας και στην κοινωνία μας. Να ξεκινήσει άμεσα διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κατά παραγγελία της ομόφωνης απόφασης 194 του 2014 του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παρακάμψει. Ταυτόχρονα, να γίνει ανάλυση στο ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχουμε έκθεση οικονομικού ελέγχου για την οικονομική κατάσταση των κρίσεων 2011 έως 2017. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, εάν είναι εφικτό. Ανάθεση από το Δήμο στην εταιρεία αυτή της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας και την εκμετάλλευση των κοινοβρίστων χώρων μας. Κάτι το οποίο ο Δήμος, με την υποστελέχωση που έχει και την έλλειψη εμπειρίας, χάνει την πληγή εσόδου αυτή. Η εταιρεία έχει την ευελιξία να συνεργαστεί άμεσα με ειδικούς του είδους για την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας. Καταγραφή και πλήρη ενημέρωση για τον μηχανοκίνητο στόλο της εταιρείας. Δηλαδή, ποια μηχανήματα λειτουργούν, ποια χρειάζονται επισκευή και ποιο το κόστος αυτής για κάθε μηχάνημα. Μεταφορά στην εταιρεία τυχόν μηχανημάτων που ακόμη είναι στο όνομα του Δήμου ή της περιφέρειας και έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας σε όλα τα μηχανήματα, οχήματα, με σκοπό τη χρησιμοποίηση όλων των μηχανημάτων, όχι μόνο σε έργα που θα εκτελεί η εταιρεία, αλλά και μίσθωση αυτών σε διάφορους επιδευματίες του νησιού μας, και όχι μόνο εάν η εταιρεία δεν τα χρησιμοποιεί σε δικά της έργα. Εμένα προσωπικά, δύο χωματουργοί από το πόρθι μου έχουν ζητήσει το grader κατά καιρούς για να μπορέσουν να κάνουν κάποιο έργο που τους είχε αναπτυχθεί. Ένταξη στο δυναμικό της, με πρόσληψη ή με σύμβαση έργου, έμπειρου προσωπικού που θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με συγκριματοδοτούμενα προγράμματα, αναπτυξιακούς νόμους και διάφορα άλλα, προσφέροντας υπηρεσίες προς όλους τους επιδευματίες του νησιού μας και όχι μόνο, αλλά και στον ίδιο μας το Δήμο. Όλα τα σε παραγωγή εξέλιξη έργα να κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που είναι ακόμη και σήμερα σε εξέλιξη και να συνεχιστεί η ολοκλήρωσή τους. Για αυτά δε που έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα, να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες και σύνομες ενέργειες, παρένθεση, αδικαιολόγητος πλουτισμός, προκειμένου να τιμολογηθούν και να γίνουν έσοδα της εταιρείας. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί
και είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα από αυτά αφορούν τον ενιαίο καλλικρατικό Δήμο Άνδρου. Προέρχονται από τους τρεις προηγούμενους Δήμους. Φανταστείτε όμως ότι αν αυτό είχε γίνει και είχαν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις με την εισηδικία, αυτή τη στιγμή με την επιχορήγηση που υπάρχει από το ΙΠΕΣ, βλέπετε 150.000 στον Δήμο, ο Δήμος θα έχει εισπράξει περισσότερη επιχορήγηση και θα έχει πληρώσει ήδη στην αναπτυξιακή ό,τι της όφελε. Να εξεταστούν όλες οι οφειλές προς προμηθευτές και να αγγιθούν όλοι προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση με την να περάσει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής μετά τη σημερινή απόφαση, εάν τελικά αποφασιστεί η συνέχιση της εταιρείας. Για παράδειγμα, οφειλές προς ομοειδείς επιχειρήσεις, χωματουργικά, μπορούμε κάλλιστα να τις συμψηφίσουμε σε παρένθεση με τη χρήση κάποιου μηχανήματος έργου ή χρήση φορτηγού για κάποιο έργο που ανέλαβε η επιχείρηση αυτή με ειδική πάντα συμφωνία. Από τη στιγμή που αποδεδειγμένα η εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των αναπτυξιακών εταιριών, κάλλιστα μπορεί να κάνει άνοιγμα προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κρατώντας μόνο υποχρεωτικά το 51% των μετοχών της, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό. Συνεργασία με όλους. Από τη στιγμή που αποδεδειγμένα η εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των αναπτυξιακών εταιριών, μπορεί ο Δήμος να της ανατέθει οποιαδήποτε υπηρεσία, προμήθεια ή έργο, βάση πτυχίου, που μπορεί να κάνει χωρίς να εξετάζει το γεγονός εάν μετά η αναπτυξιακή δώσει υπεργολαβία ή όχι. Μπορούμε δηλαδή στην αναπτυξιακή με τον καινούριο προϋπολογισμό, συγγνώμη, στην εταιρεία, δεν είναι αναπτυξιακή, να της δίνουμε τα πάντα. Τελειώνω. Οργανωμένη προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν με επιστολές και επιτόπου συναντήσεις όλοι οι δήμαρχοι των κυκλάδων για αρχή, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διάφοροι άλλοι φορείς και οργανισμοί, αλλά και όλοι οι επιδερματίες που ασχολούνται με την κατασκευή σε όλα τα νησιά των κυκλάδων για την τεχνολογική επάρκεια της εταιρείας, για το μηχανοκίνητο στόλο της, προκειμένου η εταιρεία να εισέλθει δυνατά στο παιχνίδι της ελεύθερης αγοράς μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους επιδερματίες του νησιού μας. Δεν θα ήταν δύσκολο και θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει ΣΑΕΜ που να προβάλλει την αναπτυξιακή την εταιρεία μας. Μία ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση λίγων ημερών μέσα από την οποία, κύριε Καπάκη, θα σας ενδιαφέρει, του λέω. Συγγνώμη, σας ακούω με πολύ προσοχή, κύριε Βουλαζέρη. Και θα σας απαντήσω. Μία ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση λίγων ημερών μέσα από την οποία όλοι οι δημότες θα μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους για οτιδήποτε αφορά την εταιρεία μας. Τα θετικά τα κρατάμε, τα αρνητικά τα ξεχνάμε. Πολλές φορές αποδεδειγμένα οι δημότες σκέφτονται πολύ πιο καθαρά από εμάς που έχουμε την πίεση του χρόνου και της καθημερινότητας. Δύο προτάσεις. Τέλος, αφήνω τη συνεργασία με την περιφέρεια, που νομίζω ότι με καλή θέληση και με διάφορες αμοιβαίες εξηγήσεις και παραχωρήσεις εκατέρωθεν μπορεί να γίνει. Και αυτό μπορεί να δώσει νέα πνοή στην εταιρεία. Και πραγματικά πιστεύω, κλείνοντας, ότι με αυτές τις προτάσεις αλλά και άλλες που τυχόν υποθούν σήμερα και σημαντικό με την παραμονή του Νίκου του Πανταζή στο σχήμα της εταιρείας, όλα μπορούν να αλλάξουν και όχι μόνο το προσωπικό της εταιρείας θα πληρώνεται στην ώρα, τώρα θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Απλά χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια και να δούμε λίγο την εταιρεία αυτή διαφορετικά, με εμπορικό μυαλό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έτσι θυμάστε τώρα το προβλητήσιο για να καταγράφουν οι ευθέρες του κ. Βουλαζέρη. Θα πέσει η πληροφορία μετά. Παρακαλώ, κύριε Αθανασίου. Θεωρώ ότι που έχει φτάσει η εταιρεία, η μόνη λύση είναι να λυθεί. Και να κατοχυρώσουμε τόσο τους υπαλλήλους, όσο και τα νόμιμα τιμολόγια που είναι κομμένα από την αναπτυξιακή. Και τα μηχανήματα. Και σίγουρα και να κατοχυρωθούν και τα μηχανήματα. Γιατί σε περίπτωση καθάρισης τα μηχανήματα θα απολυθούν ως όσο. Παρακαλώ. Λογικά.
δεν μπορούμε να βγάζουμε ό,τι θέλουμε να βγάζουμε. Εγώ άκουσα με προσοχή όσα ελέγχθησαν και κυρίως άκουσα και τον αντιδήμαρχο. Μήπως δεν είναι σε αυτή τη δημοτική αρχή, είναι σε κάποια άλλη. Μήπως δεν τα δω 3 χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, πώς κάνατε λάθος και εδώ να θέσετε στον κύριο Μπουραζέρη την αναπτυξιακή για να μην είχαμε κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί άμα είναι έτσι δηλαδή και ήταν τόσο καλά, τι κάνετε 3,5 χρόνια. Την αφήσαμε την πάμε στο βράχο. Ειλικρινά αυτά τα πράγματα εγώ προσωπικά δεν τα καταλαβαίνω. Άλλωστε και μέχρι τώρα ακούγαμε ότι ο Δήμος είναι ο πιο εύρωστος από όλους. Τώρα βλέπω ότι πάει και στα βράκια το 18, βέβαια επειδή το λέμε εμείς ο αντιπολίτευση, μας λένε ότι είναι εύρωστος. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αντέχει τα χρέη που από ό,τι ακούσαμε εδώ πέρα τελικά, τα περισσότερα και χρέη και του Δήμου. Αλλά εγώ δεν θέλω να μείνω τώρα σε αυτό. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τους εργαζόμενους. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό εδώ που φτάσαμε, σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Και 3,5 χρόνια πάμε στον 4ο χρόνο της Δημοτικής Αρχής να λέμε τώρα θα σώσουμε την αναπτυξιακή. Εντάξει, έλεος. Έλεος. Λοιπόν, έχω 2-3 πραγματάκια, έχω κύριε Πρόεδρε μια παράγραφη που νομίζω είναι απαραίτητο που διαβάσω για να μην κάνω και λάθος, γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Δώσε τα γραφικά κύριε Πρόεδρε, καταλάβω. Όχι. Δώσε τα γραφικά, να γραφήσει τα γραφικά του Σουμπούλου. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω 2 πράγματα. Το πρώτο, διαχειριστικός έλεγχος. Κανένας δεν απαγορεύει και δεν ισχύει από πουθενά, μας λέει ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που αποκλεί το διαχειριστικό έλεγχο. Διαχειριστικός έλεγχος έχει ήδη ληφθεί απόφαση από το 2014 και παρακαλώ γιατί είναι παράβαση καθήκοντος για το Δήμαρχο και για τη Δημοτική Αρχή να η απόφαση του συλλογικού οργάνου να εκτελεστεί και να συμπεριλάβει και την αναπτυξιακή. Και προφανώς δεν μπορεί ο Δήμος να μην αναλάβει και αυτό είναι και απαραίτητη προϋπόθεση τις υποχρεώσεις που έχει η αναπτυξιακή σε όλο αυτό το διάβατο χρόνο. Δυστυχώς, γνωρίζαμε όλοι πού θα έφτανε η αναπτυξιακή και εσείς κάνατε οτιδήποτε να της βάλετε και την πέτρα για να βουλιάξει και βούλιαξε. Αυτό έγινε τώρα. Τα 3 χρόνια της βάλαμε την πέτρα στο της δέσαμε την πέτρα στο λαιμό και βούλιαξε. Γιατί με 60 και 70.000 κύριε Αλύση, εγώ δεν νομίζω με όποια δημιουργική λογιστική να είναι μια ανθυρή εταιρεία. Και βέβαια ο ρέκτης κύριος Μπουραζέρης δεν ήξερε τίποτα για όλη αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ήξερε ότι θα πάει στα βράχια. Περιμένουμε τώρα να δώσουμε τη σάτα. Απάντησε. Τη σάτα. Μισό λεπτό. Δεν σας διέκοψα. Απάντησε. Δεν σας διέκοψα. Ο κύριος Μπουραζέρης ήξερε. Πώς απευθύνεστε σε μένα, γιατί να. Εντάξει, μην απαντήσετε. Δεν θέλω να απαντήσετε. Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να απαντήσετε. Ρητορικό το ερώτημα. Γιατί με ρωτήσατε αν ήξερα την κατάσταση του ερώτημα. Ρητορικό, μην απαντήσετε. Μα δεν είναι αυτό το διάλογο μετά σε εσά. Απλά να θυμίσω ότι ο κύριος Μπουραζέρης θα ξέρει από σου πόνο. Λοιπόν, ρητορικό το παίρνω πίσω. Για να μην έχετε εντυπώσει ότι ο κύριος Μπουραζέρης ήταν αντίδημος οικονομικών και όχι πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας. Όχι γνώση ότι μόνο είχατε εσείς παρουσιάσατε την εταιρεία. Εγώ λοιπόν. Άρα εσείς είχατε καλύτερη γνώση από τον κύριο Αντρίκη. Μόλι και να κάνετε. Εγώ που δεν ήξερα τίποτα. Ο κύριος Αντιδήμαρχος έκανε μια τοποθέτηση στα κριτήρια. Αφήστε με, δεν θέλει περάσει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Είναι εξαιρετικό. Μην τον υπερασπίζεστε, είναι πολύ δυνατό. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω και πάλι, ο κύριος Αντιδήμαρχος λοιπόν είπε ότι εγώ δεν το θέθηκε λέει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ προσωπικά ο ίδιος, από τις πρώτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου έθεσα ενημέρωση στην αναπτυξιακή και μάλιστα ο προηγούμενος πρόεδρος μας είπε βεβαίως, βεβαίως, αλλά ακόμα την περιμένουμε. Λοιπόν, μη λέτε πράγματα λοιπόν τα οποία... Έχετε κάνει επίκληση του άρθρου 4 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, είστε σίγουρος? Δηλαδή, είστε σίγουρος? Δηλαδή, θέλατε να κάνετε την επίκληση του άρθρου 4. Κάνατε χρήση του άρθρου 4 του Δημοτικού Συμβουλίου επειδή... για θέμα της απαντήστε. Απαντώ λοιπόν. Απαντώ την ερώτηση. Το κάνατε. Παρακαλώ. Το κάνατε. Λοιπόν, τώρα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσουν οι νομικοί. Θα σας απαντήσουν οι νομικοί. Δεν το κάνατε. Μα θα σας απαντήσουν οι νομικοί που ξέρουν καλύτερα από την κράτη. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση για να πάρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία του Δημοτικού. Τέλειωσε. Ποιος, με ποιον είναι ευθύνη. Κύριε Καμπάκη, τα αφορούντα δεν χρειάζονται. Λοιπόν, κλείνω. Παρακαλώ. Και πάλι. Για αυτή την κρίσιμη ώρα,
Βασικό μου μέλημα και έγνοια είναι να διασωθούν οι τρεις εργαζόμενοι, οι οικογένειές τους και να μεταφερθούν οργανικά στο Δήμο και να πληρωθούν ομαλώς οι ομφυλές της εταιρείας. Αυτή είναι και απαραίτητη πρόθεση και είναι και ηθικό το θέμα και απέναντι στους ανθρώπους. Εδώ είμαστε μια κοινωνία που σφαδάχθηκε και δεν μπορεί ο Δήμος να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Φυσικά εννοώ αυτές οι οποίες είναι πραγματικές υποχρεώσεις. Ρωτήστε την Πρόεδρο και τον προηγούμενο Πρόεδρο όταν έρθει πόσες φορές ζήτησα με πολύ κομψό και διακριτικό τρόπο να τους βοηθήσω. Ζήτησα στοιχεία να τους βοηθήσω λογιστικά, όπως και στον κύριο Ανίση απευθύνθηκα. Θα σας το πούν οι ίδιοι. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Καταστροφή. Κύριε Μπάνα. Για να τοποθετείτε μόνο, παρακαλώ, και όχι για το διάλογο που έχει να πάει, κύριε Μπάνα. Για να τοποθέτηση, παρακαλώ. Τοποθετούμε, άμα μ' αφήσεις. Μάλιστα. Επειδή προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος μου είπε ότι όφυλα να ξέρω τι γινόταν στην αναπτυξιακή, τον παραπέμπω σε αυτά που είπε ο κύριος Βουρατζέρης, ο οποίος έμεσα υποστήριξε την άποψή μου. Σωστό είναι. Λοιπόν, η πρόταση μου συγκρίθηκε με τον κύριο Βουρατζέρη και θεωρώ πραγματικά ότι είναι λίγο λαϊκίστικο να λέμε ότι ενδιαφερόμαστε για τις τρεις οικογένειες και ενδιαφερόμαστε για τις οικογένειες και νομίζω ότι είναι αυτονόητο από όλους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαγωνισμό που ενδιαφέρεται περισσότερο για τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Αλλά νομίζω από το οποίο προέχει είναι τα οικονομικά βάρη τα οποία την άλλη μέρα θα φορτωθεί ο αντριώτης κυκλοφόρος, ο αντριώτης πολίτης. Αυτά τα οποία θα του φορτώσουμε με τη δυνατότητα, με την προσμάλλον, με την πιθανότητα να μην μπορούμε να κλείσουμε τον προπολογισμό του 18 και μην βιάσει την τραγωγή ότι είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ούτως ή άλλως εμείς θα προστάμε, γιατί άλλο είναι να έχουμε απαιτητικά 400 μήνυμου, που μπορεί να είναι και 500 και 600 και ένα εκατομμύριο την άλλη μέρα και να πρέπει να τα δώσουμε σε ένα χρόνο και άλλο να συνεχιστεί έτσι όπως πηγαίνει η εταιρεία. Θέλω λοιπόν να πω, επιτρέψτε μου κύριε Μεταναλωτρός, ότι πέρα από τους εργαζόμενους για μένα προέχει το καλό του νησιού, το οποίο συνυπάρχει με τη διατήρηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Μια προσπάθεια να σώσουμε την εταιρεία, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια εταιρεία είναι προβληματική, όταν σήμερα προέκυψε από τη συζήτηση ότι αυτά τα οποία δεν εισπράξαμε ήταν 420.000 και τα χρέη μας είναι 440.000. Έτσι απλά. Τα μαθηματικά είναι πάρα πολύ απλά. Άρα λοιπόν η δική μου πρόταση συμπίπτει με τον κύριο Βουρατζέρη να συνεχίσει να μην λυθεί η εταιρεία και να συνεχίσει να υπάρχει. Το κύριο μέλημα λοιπόν για την δικιά μου αποθέση και για την δικιά μου θέση σήμερα, η οποία δεν είναι τόσο φιλική προς τους εργαζόμενους και τόσο δημοφιλής, ξέρω ότι έχω κόστος από το οποίο λέω, είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση για μένα είναι να προηγηθεί ο διαχειριστικός έλεγχος. Αν η εταιρεία δεν πάει καλά, θα κλείσει. Όμως, το να λέμε ότι θα κάνουμε λύση εκαθάριση της εταιρείας και ταυτόχρονα θα κάνουμε και διαχειριστικό έλεγχο. Δηλαδή, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Έχουμε τη μόνη μάρτυρα στη ζωή για ένα έλεγχο, την πυροβολούμε στο κεφάλι, σκοτώνουμε, τη λύνουμε και τη λέμε μόλις την πυροβολήσουμε, τώρα λέγε, ρε, ποιος το έκανε. Αυτό ζητάτε να κάνουμε. Να λύσουμε την εταιρεία, να την εκαθαρίσουμε, εκαθάριση δεν είναι διαχείριση, και στη συνέχεια δεν θα μπορέσει να γίνει αυτός ο διαχειριστικός έλεγχος. Εκεί θα οδηγηθεί αυτή η πράξη. Θα οδηγηθεί σε ένα κουκούλωμα. Συγγνώμη, δεν σας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ, δεν σας ενδιαφέρουν. Δεν χρειάζεται να μας πούνε. Εγώ σας λέω τη δικιά μου άποψη. Και θα φανεί στο μέλλον, θα φανεί. Δεν θα φύγουμε αύριο από την άλλη. Θα φανεί στο μέλλον. Αν αυτός ο διαχειριστικός έλεγχος θα γίνει. Και αν πυροβολώντας σήμερα την εταιρεία και σκοτώνοντάς την, αύριο μπορούμε να τη ζητήσουμε το διαχειριστικό έλεγχο. Θα φανεί στην εταιρεία, θα φανεί στον δρόμο. Η δική μου άποψη είναι ότι για μένα προέρχεται ο διαχειριστικός έλεγχος και όχι η απλή σύγκληση ενεργητικού παθητικού. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα τιμολόγιο ότι αυτός ο καφές κάνει 1.000 ευρώ. Γιατί όταν πάμε στην καθάριση θα πούμε 1.000 ευρώ που κάνει ο καφές. Και 100 ευρώ που κάνει αυτό, 900 ευρώ. Εγώ θέλω πριν για την λύση να ξέρω πόσο κάνει πραγματικά αυτός ο καφές. Και αν μου λέτε ότι μπορεί να γίνει ταυτόχρονα
και ο διαχειριστικό έλεγχο και η λύση και η εκαθάριση, ξέρω ένα πολύ καλύτερο παραμύθι που δεν είναι τσακωμούτα. Και μπορώ να σα πω αυτό. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Στην παράταξη αυτή πραγματικά υπάρχει, ειδικά σε τόσο μεγάλα ζητήματα, η ελεύθερη άποψη. Είναι η δεύτερη, ίσως και τρίτη, καυτή πατάτα που παίρνει η σημερινή Δημοτική Αρχή, ύστερα από την χωροθέτηση του ΧΙΤΗ, με τα όσο κόστησε, με τα όσα κόστησε, για την οποία φυσικά προχωράμε χωρίς να λογαριάζουμε κάποιο πολιτικό κόστος. Είναι τώρα άλλη μια καυτή πατάτα, η οποία πολύ τεχνιέντος, έχοντας κάποια μικροπολιτική σκέψη, κάποιοι προσπαθούν να ρίξουν όλο αυτό το βάρος της κατάδειας της αναπτυξιακής σε μια δημοτική αρχή, η οποία την παρέλαβε ένα κουρέλι, κυριολεκτικά, με ελάχιστα χρήματα στον προϋπολογισμό, είτε από εισπραξιμότητα, είτε από περικοπή των πόρων που παίρνουμε από το κράτος. Αν κοιτάξετε τη ΣΑΤΑ από το 2011 μέχρι τώρα, θα καταλάβετε πολύ καλά τι λέω. Αναγνωρίζω πραγματικά στο Χρήστο τη διάθεσή του να αλλάξει μία ρότια αναπτυξιακή. Και φυσικά και στον Πρόεδρο, ο οποίος συμφωνεί με αυτό. Και σε όσους πιστεύουν κάτι ανάλογο. Όπως αναγνωρίζω αντίστοιχα σε όσους κρίνουν ότι πρέπει να λυθεί. Με λίγα λόγια, είναι μία απόφαση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μία απόφαση η οποία κανείς δεν ξέρει 100% ποια είναι η σωστή. Ο καθένας το κρίνει βάσει αυτών που πιστεύει, βάσει αυτών που έχει προϋπολογίσει ότι θα γίνουν, βάσει της δικής του εκτίμησης. Θα ήθελα πριν πω μερικά πράγματα, καλό θα ήταν να γνωρίζετε όλοι τι υπόθηκε, πιστεύω και μπορεί να το θυμάστε, τι υπόθηκε σε εκείνη την περιβόητη, στο περιβόητο συμβούλιο όταν πήρε ο Δήμος την αναπτυξιακή. Και θα καταλάβετε πολύ καλά οι περισσότεροι από εδώ για τις ευθύνες της τιμολόγησης, για τα τιμολόγια, τα ανίσπραχτα, για όλα τα άλλα. Λίγο μυαλό θέλει, που νομίζω όλοι το έχουμε και θα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Προηγουμένως είπε, νομίζω, η Ειρήνη Πανταζή ότι έγινε ένας διαχειριστικός έλεγχος από τους οδοτούς στην αναπτυξιακή για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ από τα στοιχεία που έχω και θα καταλάβετε σε αυτό που θα διαβάζω, είπε τότε ο Πρόεδρος εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο: σε εκτέλεση ανωτέρων διάταξης και δεδομένου ότι η περιφέρεια κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου στην αναπτυξιακή Άνδρου και σε δύο ακόμη αναπτυξιακές, αποφασίζει με την 36/2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, πρώτον, τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου για τη διαπίστωση της βιωσιμότητας της εταιρείας. Διαπίστωση βιωσιμότητας. Δεύτερον, τη μεταβίβαση των μετοχών της στο Δήμο της Άνδρου. Μετά τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών, διενεργήθηκε οικονομικός έλεγχος για τη χρήση από 1/1/2010 μέχρι 31/7/2011. Είναι 1,5 χρόνος. Κρατήστε το αυτό, θα χρειαστεί για μετά. Την έκθεση για τον οποίο ενημερωθήκαμε. Τότε είχε πει ο Ορκωτός, θα το αναφέρω και μετά, ότι για να είναι βιώσιμη αυτή η εταιρεία, και το ξέρατε όλοι οι προηγούμενοι στη Δημοτική Αρχή, πρέπει να γίνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 176.000 ευρώ. Τότε ο Αντώνης Ολάβδας εισηγήθηκε έναν βαθύτερο οικονομικό έλεγχο, όπως το αναφέρει εδώ, και να έρθει ξανά το θέμα προς συζήτηση. Φυσικά και δεν έγινε. Ο κύριος Θωμάς Κυριάκος πρότεινε να συνταχθεί νέα έκθεση ορκωτών ελεγκτών που να φαίνεται ότι η εταιρεία είναι βιώσιμη για να συζητηθεί εκ νέου. Ο κύριος Μεταβές
ενημέρωσε το Συμβούλιο για το μετοχικό κεφάλαιο και απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων και συγκεκριμένα ανέφερε τακτική της εταιρείας το διάστημα που ήμουν πρόεδρος ή τη 2002-2010 ήταν να ενεργεί άμεσα για να καλύπτει τις ανάγκες που υπήρχαν στο νησί. Η συνεννόηση και η εμπιστοσύνη που υπήρχε με τους τρεις δημάρχους του νησιού, οι οποίοι είναι μέτοχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επέτρεπε να γίνονται έργα τα οποία ήταν σημαντικά, αλλά δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις. Ενδεχόμενα να υπάρχει παρατυπία, είπε, η επισφάλεια σε αυτή τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, η γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση της εταιρείας ήταν σε προτεραιότητα. Άρα λοιπόν, κάνω εγώ μια δική μου εξήγηση, προχωρούσαμε να κάνουμε έργα και ας μην υπήρχαν λεφτά, γιατί έπρεπε να γίνουν τα έργα. Αυτό και από τις δύο σκοπιές είναι σωστό. Από την οικονομική είναι λάθος, από την πολιτική είναι σωστό. Αυτή λοιπόν η πρακτική ακολουθήθηκε την προηγούμενη οκταετία, αναφέρει ο κ. Ματαλές, και ουδέποτε δημιούργησε πρόβλημα ρευστότητας, λέει, ή άλλο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό φαίνεται και από τα οικονομικά στοιχεία των παρελθόντων ισολογισμών που η κερδοφορία της εταιρείας βεβαιώνει και αποδεικνύει τα παραπάνω. Και το 10 φυσικά θα σας πω τι άφησε. Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κύριος, ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Λινός, ο οποίος πρόσθεσε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι οι μέτοχοι, δηλαδή οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, ήταν και οι πελάτες της, δηλαδή οι Δήμοι. Ως εκ τούτου, η τυπική δέσμευση ή η έγγραφη ανάθεση δεν αποτελούσε προϋπόθεση για τη δραστηριότητα της εταιρείας. Η τυπική λοιπόν δέσμευση ή η έγγραφη ανάθεση, που σημαίνει προχωρούσαν κανονικά χωρίς να υπάρχει κάποια πίστοση, ένας κωδικός ή οτιδήποτε άλλο. Προχωρούσαν στο έργο. Γεγονός, και αναφέρει ο κ. Ζουνός, ότι η εταιρεία κάλυπτε την αδυναμία των τριών Δήμων να εκτελέσουν ορισμένες επίγουσες εργασίες και έργα όπως καθαρισμοί ρεμάτων, χωματουργικά, επισκευές και διάφορα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα για ποιο λόγο είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα ανίσπραχτα και ατιμολόγητα. Σίγουρα, εάν αυτά ο Δήμος θα μπορούσε να τα εισπράξει, σίγουρα αναπτυξιακή θα έχει κερδοφορία. Όμως, εάν αναπτυξιακή ήταν μια εταιρεία, κατά τη δική μου πάντα άποψη, με αυστηρούς οικονομικούς όρους, πιστεύετε ότι θα προχωρούσαν σε έργα ανίσπρακτα και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, να μην πληρώνει και να συνεχίζει και να μην πληρώνει και να συνεχίζει και να συνεχίζει και να συνεχίζει, σίγουρα όχι, θα υπήρχε ένα στόχο. Αυτό λοιπόν το λέω διότι ειδικά ο Δήμος τώρα δεν έχει καμία δυνατότητα να δίνει αφιδώς έργα στην αναπτυξιακή για αυτό που είπατε προηγουμένως. Δυστυχώς δεν έχει χρήματα, τα χρήματα μπαίνουν με αυστηρή ιεραρχία προκειμένου να γίνουν απαραίτητες δουλειές. Όπως είπε και ο κύριος και ο αντιδήμαρχος, ο Χρήστος, φέτος κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για την ορθοποδήσουμε την εκτάξη, ακόμα περισσότερο. Και προσπαθήσαμε μέσα από τη ΣΑΤΑ να δώσουμε και άλλα έργα. Δυστυχώς όμως για τους λόγους που σας είπαμε και προηγουμένως, να μην κουράζω εγώ με τις απαιτήσεις από τις δικαστικές και με όλα τα υπόλοιπα, με τον νόμο που βγήκε, ο οποίος μέχρι 31 Δεκάτου, συγγνώμη, έχει αυτή την αυστηρότητα προκειμένου πρέπει να λυθεί όχι μέχρι τότε, και το γεγονός ότι οι τρεις ισολογισμοί αρνητικοί, οι οποίοι μας ξεπερνάνε, και θα το πω, αν τελικά ισχύουν, γιατί πραγματικά ο Χρήστος είπε ότι διάβασε κάπου ότι δεν είναι, ενώ εγώ από το γεμί βλέπω ότι είναι αρνητικοί οι τρεις ισολογισμοί. Έχει κατατεθεί ένα έγγραφο με τρεις αρνητικούς ισολογισμούς. Δηλαδή, και να θέλουμε, ενδεχόμενο να έχουμε πρόβλημα να τη συνεχίσουμε. Και να θέλουμε, γιατί είναι τρεις αρνητικοί ισολογισμοί και ο νόμος είναι αμήλικτος εδώ. Συνεχίζοντας λοιπόν, για να μην πλατιάσω πολύ, θα τα διαβάσω γιατί τα έχω γράψει. Συνεχίζοντας λοιπόν σήμερα τη συζήτηση για την τύχη της αναπτυξιακής, σε ένα κλίμα πραγματικά κατανοώ δεν είναι σε κανέναν ευχάριστο. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να μιλήσουμε
ειλικρινά και να διερευνήσουμε για να πάρουμε την ορθότερη απόφαση. Όσο αυτή και αν είναι στενάχωρη, πάντα με γνώμονα την αλήθεια για την πραγματικότητα. Για την λειτουργία της αναπτυξιακής, η πραγματικότητα είναι μία και οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Ερευνώντας λοιπόν το ζήτημα αυτό και σε συνέχεια των οικονομικών πληροφοριών που σας κατέθεσα στην προηγούμενη εισήγησή μου, αλλά και των πληροφοριών και τα αποτελέσματα μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του 2017, αυτό που μας έλειπε στο προηγούμενο Συμβούλιο, έχουμε τις άμεσες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να ανέρχονται στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017 σε 440.000 ευρώ. Όντως αυξημένες από τις 31/12 του 2016 μέσα σε 9 μήνες, αλλά από 437.000 σε 440. Που βέβαια οι ίδιες και μεγαλύτερες υποχρεώσεις είχαν παραληφθεί από την διοίκησή μας κατά την 31/12 του 2014, καθότι αυτές οι υποχρεώσεις ανέρχονταν στο ποσό 578.700 ευρώ. Επίσης, η διοίκηση η οποία άφησε 478.000 ευρώ χρέος, παρέλαβε χρέος το 2010 το ποσό των 615.000 ευρώ. Όλα αυτά συμβαίνουν τετραετία 2011-2014, όταν ο τζίρος της αναπτυξιακής έφτασε στο ποσό των 741.000 ευρώ 271, ενώ ο τζίρος των ετών 2015 μέχρι και 31 του 2017 ήταν 202.000. Τι σημαίνει λοιπόν εδώ? Είναι δυνατόν να μειώνονται, αλλά έστω και να παραμένουν οι ίδιες υποχρεώσεις εταιρείας με τόση σημαντική διαφορά στο τζίρο κατά 539.000. Εάν αυτό δεν σημαίνει κακοδιαχείριση, τότε τι συμβαίνει? Αν αυτό δεν σημαίνει χρηστή διαχείριση από εμάς, από τους προέδρους και από την αναπτυξιακή από το 2015 μέχρι τώρα, τότε τι σημαίνει? Πού πήγαν αυτά τα 741.000 και μας δώσανε 550.000 χρέος? Τι υποχρεώσεις καλύφθηκαν για να παραμείνουν αυτές οι υποχρεώσεις στις 31/12/14 στα 578.000? Ας μιλήσουμε λοιπόν για μια φορά ακόμα για αυτά τα αποθέματα, τα περιβόητα αποθέματα, δηλαδή το ποσό των 320.000, που αφορά δαπάνες για διάφορα έργα που έχουν εκτελεστεί από την εταιρεία και δεν έχουν τιμολογηθεί λόγω έλλειψης αποφάσεων και συμβάσεων ανάθεσης. Και αυτά ζημιά είναι. Άρα γιατί σημαίνει αυτό το κόστος? Δαπάνες που έχει κάνει αναπτυξιακή και δεν έχει τιμολογηθεί. Εάν δεχτούμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να τιμολογηθεί, δεν κυνηγήθηκε η τιμολόγηση αυτών των έργων που έπρεπε, τότε θα είχε μεταφερθεί αυτό το κόστος στα αποτελέσματα της εταιρείας και θα είχε βγει προπολών ετών ζημιογόνων τα αποτελέσματα της. Συγκεκριμένα, παραλήφθηκε την προηγούμενη διοίκηση στις 31/12 του 2010 ποσό κόστους εκτελεστέντων έργων 300.000, 299.230 ευρώ, χωρίς δυνατότητα τιμολόγησης από έλλειψη αποφάσεων και συμβάσεων ανάθεσης. Όλα αυτά έχουν βεβαιωθεί, υπογραφεί και έχουν παραδοθεί στην έκθεση οικονομικού ελέγχου των ορκωτών τον Οκτώβριο του 2011. Και μάλιστα συνεχίζουν οι ορκωτοί λογιστές και λένε ότι το κόστος αυτό που κατά την 31/7 του 2011 που σταμάτησε ο έλεγχος, που είχε διαμορφωθεί σε 117.000, δηλαδή σε 1,5 χρόνο, είχαν μη κοστολογημένα ποσά 117.000. Δεν τεκμηριώνεται λοιπόν η πιθανότητα τιμολόγησης και ίσφαξή τους, λένε οι ορκωτοί από την εταιρεία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις και συμβάσεις ανάθεσης. Και θα πρέπει να αφαιρεθεί, είπαν τότε, από την καθαρή θέση της εταιρείας. Δηλαδή πρέπει να γίνει ζημιά αυτό για την εταιρεία, αυτά τα 117.000. Ως εκ τούτου λοιπόν, που είπα και προηγουμένως, πρότειναν για να επιβιώσει η εταιρεία να κατατεθεί κεφάλαιο, δηλαδή αύξηση πτωχικού κεφαλαίου από τον τότε Δήμο, του ποσού των 172.000 ευρώ. Και το ξέρατε όλοι αυτό. Για να μπορέσει η επιχείρηση να εξοφλήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Και αυτό το είπαμε τον Ιούλιο του 2011. Και νομίζω τα ξέρατε αυτά. Ποτέ όμως δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο αυτό που είχε ανάγκη η εταιρεία, αλλά ούτε και το τυπικό οφειλόμενο κεφάλαιο των 30.000 ευρώ.
Και δεν φτάνει λοιπόν αυτό, συνεχίζεται η τακτική να μεταφέρεται κόστος χωρίς κόστος, εκτελεστέ των έργων, χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις, συμβάσεις, για τους λόγους που διαβάσαμε προηγουμένως, διότι πρέπει να φτιάξουμε δρόμους, να ρίξουμε τσιμέντα, και έχει ο Θεός, έχει ο Δήμος, δεν πειράζει, δεν πειράζει να έχει λεφτά, δούλευε αναπτυξιακή, ρίξε μετά και θα δούμε. Γράφει κόστος και να γράφει το ποτέ. Γιατί ποτέ δεν θα τα κάνανε αυτά αν πραγματικά έπρεπε να πληρώσουν. Ποτέ. Και φτάνουν λοιπόν αυτά κόστη στο τέλος της τετραετίας, το 2014, στο ποσό των 404.000 ευρώ. Δηλαδή, παρέλαβαν 299.000 μη κοστολογημένα και τα κάνανε 504. Που σημαίνει το άφησαν 204.000 από αυτά που πήγαν το 2010. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε και αυτά τα δύο, τα 204.000 στα αποτελέσματα τετραετίας 2011-2014, πόσο θα έφτιανε η ζημιά της αναπτυξιακής, αναλογίζεται κανείς. Μην κρυβόμαστε κύριοι και μην παίζετε κρυφτούλοι. Όλοι ξέρετε τι έχει γίνει με την αναπτυξιακή, όλοι γνωρίζετε και μην τα ρίχνετε αυτά στη διοίκηση που έκανε την πιο χρηστή διοίκηση αναπτυξιακής, την πιο τσιγκούνη και αν θέλετε. Αλλά με τα ελάχιστα χρήματα που έδινε, γιατί τόσα μπορούσε να δώσει, έδειξε το χρέος. Κατακώθηκε λοιπόν αναπτυξιακή όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα πρέπει λοιπόν να βρούμε τις αιτίες και τους υπαίτιους, γι' αυτό οποιαδήποτε και να είναι η απόφασή μας για τη λύση της, απαιτείται να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Και σέβομαι τη γνώμη του Προέδρου που είπε ότι ενδεχόμενα παράλληλα με, με την εκαθάριση να μην μπορεί να γίνει διαχειριστικός, όμως ο διαχειριστικός μπορεί να γίνει έστω και κάποια στιγμή μετά. Μπορεί όμως να γίνει ο διαχειριστικός με επέμβαση εισαγγελέα. Και τουλάχιστον από το 2011 μέχρι σήμερα. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν εμείς πρώτα και με ανοιχτά χαρτιά στους δημότες Άνδρου να τους πούμε την αλήθεια. Και να τους πούμε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια δεν είναι αυτή που πάτε να βγάλετε εδώ μέσα. Η αλήθεια είναι από το 2014 και πριν είναι όλο το πανηγύρι. Εγώ προσωπικά δεν θα το θέσω σαν πρόταση. Απλά είναι η γνώμη μου η προσωπική. Θεωρώ ότι η αναπτυξιακή, έτσι όπως έχει καταντήσει, όπως έχει γίνει, θεωρώ παρά τη διάθεση συμβούλου να κρατηθεί, προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχει μέλλον, έτσι όπως κατάντησε. Η κύκλη εργασιών στο νησί, κατά τη γνώμη μου, είναι μικρή. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει μέλλον αναπτυξιακή. Προτείνω λοιπόν να αξιοποιήσουμε τον νόμο αυτό για τη λύση και την εκαθάρισή της. Να έρθουν υπάλληλοι στον Δήμο. Ενδεχόμενα η εκαθάριση να κρατήσει και 1 και 2 χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά. Διότι πολλά τιμολόγια από αυτά είναι επισφαλή. Δεν είναι νόμιμα. Κακώς αποδεχτήκαμε μέχρι τώρα για κάποιους λόγους κάποια τιμολόγια. Πρέπει να γίνει έλεγχος και αυτό θα γίνει με την εκαθάριση. Η εκαθάριση πρέπει να υπάρχει σίγουρα ένας ορκωτός, κατά τη γνώμη μου, και 2 ακόμα ορκωτοί. Η άποψή μου λοιπόν είναι αυτή, ότι για όλα αυτά που προανέφερα, η αναπτυξιακή δυστυχώς χαντακώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθήσαμε να την ορθοποδήσουμε. Η οικονομική κρίση δεν μας επέτρεψε να δώσουμε τα χρήματα εκείνα που θα μπορούσε ενδεχόμενα να εξηγιαθεί. Ναι, να εξηγιαθεί. Υπάρχει σεβασμός στους ευρώ. Και θεωρώ λοιπόν... Δεν έχουμε καμία μορφή σε κανένα. Θεωρώ λοιπόν... Θα αφήσουμε την άποψή μα. Στερίζουμε το δικαίωμα να αφήσουμε την άποψή μα. Απορώ το δικαίωμα του Πάλα. Είδα στην προηγούμενη δημοτική αρχή πώ ανέχεται όλα αυτά. Έπρεπε να ήταν κάποιο από τη δημοτική αρχή την παλιά και θα σα έλεγε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οι αριθμοί μιλάνε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και γι' αυτό μιλάτε. Παρακαλώ.
ντροπή να ρίχνετε τα αυτεξίματα σε αυτά που έχετε γίνει. Όλοι οι εθνικοί διάμοσοι να ψηφίσουν το ίδιο πράγμα. Τώρα γιατί διαμαρτύρεστε. Επαφούν λοιπόν, πρέπει που είμαστε ψηφοφορία, παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Πριν πει σε ψηφοφορία οι δύο προτάσεις, η μία για τη λύση και η άλλη για τη μη λύση, θα ήθελα να κάνω μια προσωπική δήλωση. Δεν προβλέπεται ούτε στο Καλλικράτη, ούτε στον κανονισμό της, του Δημοτικού Συμβουλίου πρόταση μορφής κατά του Προεδρείου. Δεν προβλέπεται. Εγώ επειδή αισθάνομαι άβολα να έχω αντίθετη άποψη και να την υποστηρίζω από τον Δήμαρχο, επειδή αισθάνομαι άβολα να έχω αντίθετη άποψη από την μυστική του η οποία να μου λέει ενδεχομένως ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, θα έλεγα ότι δεν είναι τέρμα, μην βιάζεστε, θα έλεγα ότι παρόλο που δεν επιτρέπεται πρόταση μορφής, εγώ θα επιτρέψω σε οποιοδήποτε από την πλειοψηφία θέλει σε οποιοδήποτε συμβούλιο ευρωτικό να κάνει αυτή την πρόταση μορφής, θα τη θέσω σε ψηφοφορία και αν δεν αναπληρωθεί η εντολή μου, τότε θα παραιτηθώ. Νομίζω ότι μας άρεσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να πούμε σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. Δύο λοιπόν, μία πρόταση είναι λύση και καθάριση και υπαγωγή στον νόμο. Στις προϋποθέσεις του νόμου 44 και μόνο. Ωραία. Αυτό θα λέει η ώρα. Και για το προσωπικό και για τους καθαριστές. Και η άλλη πρόταση είναι πρόταση του Βραζιλία. Λοιπόν, ο νόμος λέει ότι δύναται. Ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις που έχει για να δεξαγεί. Ότι λύνουμε την εταιρεία και την υπάρχουν στις προϋποθέσεις του νόμου 44. Ναι, ο νόμος όμως λέει. Εξήγησε το κύριε Κυπράτα. Δύναται. Θα πρέπει να είναι σαφές αυτό. Ναι, αλλά σε μεταγενέστερη απόφαση, η ανάληψη των υποχρεώσεων. Καλό είναι να το πάρουμε και τώρα. Δεν μπορεί να την πάρει τώρα. Γίνεται μια πλειοψηφική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για οποιοδήποτε χρέο. Το μόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ είναι η πρόθεση του Δήμου να το αναλάβει. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι σημαντικό να εκφράσει την πρόθεση. Η λύση και η διάλυση αυτή τη στιγμή εμποδίζει το διαχειριστικό έλεγχο. Και για αρκετά θα εμποδίζει διαχειριστικό έλεγχο η απόφαση τη λύση αναπτυξιακή. Όχι, γιατί υπάρχει ειδική διάταξη στο 290 πώ μπορεί να γίνει έλεγχο και μετά εκαθάριση. Παρακαλώ. Λύση. Κυρία Λύση, κυρία Πολύπη Λύση. Λύση. Μισό λεπτό να γράφω. Θα πάω να σα πω το αποτέλεσμα. Κύριε Βάμπουκα. Λύση. Λύση. Επίση. Ναι. Λύση. 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 Ωραία. Κύριος Βιδάκης, λύση, δεν είναι καλά, ναι. Είναι ένας άλλος που δεν ψήφισε. Ωραία. Άρα λοιπόν κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η εισήγηση ως η εισήγηση για λύση και εκαθάριση της εταιρείας. Μειοψηφούντων. Μειοψηφούντων του κυρίου Κουρατζέρη και του Πρόεδρου. Σε σεβασμό στους νεκρούς που σε κανένα. Αν δεν θέλετε, μπορούμε να γράψουμε τον εαυτό. Με τα τάφτα το συμπολιτικό. Με τα τάφτα το συμπολιτικό. Το συμπολιτικό είναι όταν